σειρά μεταξύ μας σήμερα και νιώθω πραγματικά τόσο οικεία εδώ που βρίσκομαι. Έχω έρθει αμέτρητες φορές στη φιλόξενη μεγάλη μου φίλη, την κυρία Ροζίτα Σόκου. Αμέτρητες φορές έχω φύγει τόσο πλούσια, τόσο γεμάτη από τις συζητήσεις της, από μια ολόκληρη ζωή, από τα πλούσια, από τα βιώματα, από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, από την κριτική της, που τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε. Και είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε με τρεις κάμερες εδώ στο σπίτι της κυρίας Ροζίτα Σόκου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά με κολακεύετε που μου λέτε «Έλα με κάμερα, θα πούμε ό,τι θέλεις». Κάμερες έχει μάθει πολλές αυτό το δωμάτιο. Κοιτάξτε, έχει μάθει πολλές, αλλά είστε και δύσκολες φωτογραφίες. Το θυμάμαι αυτό στα κυριακάτικα, τα σουαρέ της κυρίας Σόκου, που έρχονται εδώ όλες οι μοναχικές ψυχές, που είναι ανοιχτή η πόρτα για όλους. Πόσες φορές πάω να βγάλω μια φωτογραφία, εσύ κάνε ό,τι θέλεις, μου λέει. Στους άλλους είστε λίγο δύσκολοι στις φωτογραφίες, γιατί λέτε ότι το Facebook είναι. Κάνετε αυτοπροβολή στο Facebook, δεν το θέλω. Mm-hmm. Το λέτε κι αυτό. Ναι, όχι, δεν μπορώ να καταλάβω, λέω, πώς ο Έλληνας, ο οποίος ήταν αρκετά κρυφός και μαζεμένος, εδώ το παλιό καιρό είχαν άρρωστο παιδί και το κλειδώνανε. Και σήμερα θέλει να εκτίθεται, να βγάζει τα ντερά του έξω. Λέει, καλημέρα, εγώ ζω, χτενίστηκα το πρωί, έτριψα τα δόντια μου, με βλέπετε, εγώ είμαι, εγώ, αμάν αυτό το εγώ. Χάσαμε το μέτρο. Χάσανε το μέτρο. Από ό,τι μου λένε, εγώ δεν τα βλέπω, γιατί δεν έχω σπίτι μου τέτοιο πράγμα. Δεν έχετε περάσει την τεχνολογία, έχετε μείνει στη γραφομηχανή σας. Δεν έχω περάσει στην τεχνολογία, γιατί είχα προβλήματα οράσεως. Θα μου πεις, γιατί είχες προβλήματα οράσεως, αν πήγαινες κι εσύ 7 με 8 φεστιβάλ το χρόνο και έβλεπες 10 με 12 μέρες από 5 ταινίες την ημέρα, γιατί δεν έβλεπα, ξέρεις, μόνο τις ταινίες που έπρεπε, αυτές που διαγωνιζόντουσαν, γιατί τόσα χρόνια, πήγα 52 χρόνια στις Κάνες, δημιουργείς φίλους, σου λένε, ωραία, η ταινία μου δεν είναι στο διαγωνισμό, δεν θα έρθεις. Είναι δύσκολα. Ναι, αλλά αυτή την πολυπόθητη λευκή διαπίστευση που έχετε εσείς από τις Κάνες δεν την έχει άλλος. Όπως και εδώ βλέπω τη φωτογραφία από την Ένωση Συντακτών, είστε η μόνη γυναίκα εδώ που το έχω. Και θα τι έχετε ζήσει. Θα σου πω το αστείο στην Ένωση Συντακτών. Μια φορά ήταν μια γιορτή και είχαν γεμίσει επάνω ένα πράγμα με πιατέλες. Εγώ πολύ φυσικά. Γιατί η μάνα μου ήταν πάρα πολύ φιλόξενη και εκείνη είχε Κυριακές, αλλά εκεί ήταν μεγάλο το σπίτι και πηγαίνανε 50 ανθρώπων. Πήρα τις πιατέλες να σερβίρω και λένε, πώς φαίνεται, πώς ήρθε η γυναίκα εδώ μέσα και μας περιποιείται. Ήρθε μια γυναίκα όμως τόσο ιδιαίτερη, μια γυναίκα που λέει, εγώ ήθελα να είμαι ο άντρας του σπιτιού. Δεν ήθελα τον άντρα κολόνα του σπιτιού, δεν ήθελα να έρθει ποτέ ένας άντρας να μου πει, εδώ είμαι για σένα, ήθελα να είμαι εγώ ο άντρας του σπιτιού, αυτός που θα φέρει τα χρήματα στο σπίτι, αυτός που θα τα διαθέσει και ο άντρας μου να γράφει ποίηματα. Το έχετε πει. Ναι, ποίηματα είναι ένα ζωγράφος που δεν τον κατάλαβε κανένας, να μην έχει δηλαδή και να μην έχει δημόσια ζωή, δεν θα με ένοιαζε καθόλου. Αλλά θέλω να πω, δεν κοίταξα ποτέ έναν άντρα σαν προστάτη. Αυτό είναι το ζουμί. Και αυτό ξέρεις γιατί συνέβη. Διότι ο πατέρας μου δεν ήθελε αγόρι. Τους βαριότανε πολύ τους τα αγόρια. Μιλάμε για τον Γεώργιο Σόκο. Για τον Γεώργιο Σόκο. Που τώρα θα κάνουν θέατρο στο χωριό του, στο Αντλικό, Ανατολικό. Γιατί ο πατέρας μου καθιέρωσε και κατάλαβε και επέβαλε ότι δεν είναι ετολικό, είναι ανατολικό. Γιατί εγώ το άκουγα από μικρή, το Αντλικό. Έτσι το λέγανε, Λοιπόν, ο πατέρας μου έκανε εκεί το πρώτο ερασιτεχνικό θέατρο. Εκεί ανέβασε και τα πρώτα του έργα. Και τώρα μου λένε ότι θέλουν να τον τιμήσουν και να κάνουν το θέατρο το επίσημο, να του δώσουν το όνομά του. Ο πατέρας μου είχε μανία με το θέατρο. Ο παππούς μου είχε μανία με τον κινηματογράφο. Ο παππούς μου στη Σμύρνη, ο πατέρας μου δομνίστα, Αντλικό, και όλες οι πηγές των νερών και τα ωραία δάση από εκεί. Και αυτοί οι δύο είχαν ένα κοινό σημείο. Να πηγαίνουν σινεμά και θέατρο συνέχεια. Ο πατέρας μου έγραφε θεατρικά έργα. Έχω μάλιστα μια κριτική έργου δικού του, χειρόγραφη, 2,5 σελίδες από τον ίδιο τον Ψυχάρη. Ο οποίος λέει, σπαραχτικό το έργο σας, τότε τα βάλεις χ μετά.
Σπαραχτικό. Επανάσταση ήταν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο πατέρας μου αρρώστησε στα 37, πέθανε 44. Πρόλαβε να βγάλει, σαν να είναι αξιωματικός στη Σμύρνη και να γνωρίσει τη μαμά μου, πρόλαβε να βγάλει τη στρατιωτική και ναυτική εγκυκλοπαίδεια εξιτόμου, στο Αγώνες και Νεκροί, 30 βιβλία, ολίγων, 30 τη λέω 100, ένα κάθε μήνα έβγαζε μαζί με το περιοδικό της, το περιοδικό στο οποίο ήταν το 16σέλιδο της εγκυκλοπαίδειας, έβγαζε συγχρόνως κάθε μήνα ένα βιβλίο, λίγο, ξέρεις, λίγο στρατιωτικού περιεχομένου, το μυστικό της Άννα Πετρόβνα ή, ξέρω εγώ, Πλουτάρχουβοι παράλληλοι, Ριχτχόφεν, ο κόκκινος αεροπόρος, κάτι τέτοια. Και πριν πεθάνει είχε αρχίσει η θρησκευτική και χριστιανική εγκυκλοπαίδεια, στον τρίτο τόμο πέθανε. Τα τελευταία τα υπαγόρευε στη μαμά μου, είπε, δόξα τω Θεώ, είχε πολύ ωραίο γραφικό χαρακτήρα. Τα έχετε αυτά, σαν αρχείο? Βέβαια, ναι. Τα έχετε όλα, είναι μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα βιβλία που βλέπω, είναι αυτά? Όχι, γιατί όταν δεν τα έχω όλα τα βιβλία και δεν έχω μάλιστα και τα δύο θεατρικά του, εκτός από τις επιθεωρήσεις που έγραφε στη Σμύρνη. Αλλά έχω μία καρτούλα τόση βρήκα, που του επιτρέπει να κυκλοφορεί τζάμπα στα τραμ της Σμύρνης. Εκεί είδε τη μαμά μου στο θέατρο. Η μαμά μου δεν είχε τελειώσει ακόμα τις Καλόγριες. Είναι της εποχής με τα γαλλικά σου και το πιάνο σου, όπως ήμουνα κι εγώ. Λοιπόν, την ζήτησε. Ο παππούς μου ρώτησε την Ελλάδα ποιος είναι αυτός. Του είπανε ότι στη σχολή τον Ευελπίδων είχε κάνει, λέει, μία μονομαχία. Τώρα αυτές ήταν σαχλαμαρίτσες, επιδείξεις νεανικές. Είπε, σε αυτό το μαχαιρό βγάλτη, εγώ την κόρη μου δεν τη δίνω. Η μαμά μου έπαθε γρήπη και είπε στις δούλες, έτσι τις λέγανε τότε, ότι ήταν από αίσθημα. Αναγκαστικά τους παντρέψανε και τώρα είμαστε στο αντλικό που περιμένουν τη γόησα. Μάλιστα. Που κατέκτησε το παιδί τους, το ξελόγιασε το παιδί τους. Και κατεβαίνει πρώτη από το τρένο η γιαγιά μου που περνούσε τη μισή της ζωής στα Παρίσια. Με κάτι καπέλα, με κάτι τέτοια. «Η Νιέφ! Η Νιέφ!» φωνάζουν όλοι μαζί. Η μαμά μου, που σου λέω δεν είχε τελειώσει το σχολείο, είχε κολλήσει πίσω από την πλάτη του μαμά μου έτσι και έτρεμε από το φόβο της. Και λέει εκείνος, «Όχι μητέρα», λέει, «η γυναίκα μου είναι αυτή που είναι από πίσω εδώ». Και όταν τα πάνε σπίτι, λέει, «Μαμά, μητέρα», λέει, πάντα την έλεγε μητέρα, «αύριο το πρωί», λέει, «ζεστό νερό». «Ναι, παιδάκι μου, για να ξουριστείς». «Όχι, θα κάνει μπάνιο η γυναίκα μου». Τι ήταν αυτό? Η φράση έμεινε ιστορική στην οικογένεια. «Νιά κατά νιά, άρρωστη την επήρες». Στην Ελλάδα έκανες μπάνιο μόνον αν περίμενες ιεραστή και ήσουν παστρικιά. Τι λέτε τώρα? Η λέξη παστρικιά καθαρή είναι βρισιά στην Ελλάδα ήτανε. Και μία από αυτές τις παστρικές. Που περιμένει τον εραστή. Ναι, γιατί καταλαβαίνεις ότι ή το γιατρό, δεν υπήρχε άλλη περίπτωση να κάνεις μπάνιο. Μάλιστα. Το σκέπτεσαι? Τραγικό. Και όλες τις μένιες τις λέγανε έτσι. Και τα διαμερίσματα όταν τα νοικιάζες έλεγες και από εδώ το μπάνιο αχρίαστο να είναι. Τι μαθαίνουμε? Από εδώ το μπάνιο αχρίαστο να είναι. Βέβαια, εγώ έζησα αυτή την περίοδο, ας το πούμε, της απλησιάς. Και εσείς τώρα είστε από τις γυναίκες που λένε γεννιέσαι ή επί σκηνής ή στην πλατεία. Και εγώ, λέτε με καμάρι, γεννήθηκα στην πλατεία. Ναι. Και το είχα μέσα μου να κρίνω τους άλλους ή να διαβλέπω κάποια ταλέντα που δεν τα ήξεραν ούτε οι ίδιοι. Σωστά, ναι, το λέω? Ήταν, είχα ένα ένστικτο για το ταλέντο. Και φάνηκε, σου λέω, για όταν ήρθε ο Τσαρούχης που παράτησα τη σχολή καλών τεχνών. Εποχή που δεν τον ξέραν τον Τσαρούχη. Για να τρέξω από πίσω του. Την εποχή που μόλις είχε έρθει από το Παρίσι δεν τον ήξερε κανένας. Μου είπε ο Νίκος ο Γεωργιάδης, και ο ίδιος ο Νίκος ο Γεωργιάδης. Ο Νίκος ο Γεωργιάδης, ο μεγαλύτερος σκηνογράφος και ενδυματολόγος του κόσμου του τελευταίου αιώνα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο στα έργα του Νουρέγεφ. Ήταν παντού. Στη Βιέννη, στην Όπερα, στη Μετροπόλιταν συνέχεια. Έξω όταν πέθανε βγήκε ένα βιβλίο τόσο που το μεταφράσαμε εμείς, η κόρη μου μάλλον το έκανε. Αλλά εδώ βέβαια δεν παίρνουμε είδηση συνήθως από τέτοια πράγματα. Εκεί του έχουν μουσεία έξω από τα...
Εσείς όμως αφήσατε την Καλών Τεχνών για να ακολουθήσετε τον Τζαρούχη, τα ξέρω σωστά. Ναι, αυτό είναι το ένστικτο που σου λέω. Ένστικτο εκεί, ένστικτο εδώ, ένστικτο που γνώριο που έκανε πρώτο φίλο μου με τον Νίκο τον Γεωργιάδη, είχαμε 2 μέρες διαφορά, είχαμε γεννηθεί μαζί. Και παίζει ρόλο, ξέρεις, να είναι φίλος ο ηλικιακός συμπατριώτης, γιατί στην ίδια ηλικία διαβάσαμε Σέξπιρ, τα ίδια βιβλία αγοράζαμε, γιατί τότε δεν βγαίναν και πολλά στην Ελλάδα. Τις ίδιες εκδόσεις είχαμε και θυμάμαι πώς γνώρισα τον Ουρέγια. Με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος από το Παρίσι και μου λέει, εμείς οι δύο έχουμε την ίδια έκδοση του Σέξπιρ. Λέω, ναι. Λέει, κοίταξε, λέει, πρέπει να βρούμε, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι. Γιατί έκανε, ο Ρουντόλφ έκανε, τον λέω έτσι και ο Χιρούντι δεν ήθελε ποτέ, το ρωσικά έτσι προφέρεται. Λοιπόν, είχε κάνει μια μεγάλη αποτυχία. Το Μάνφρεντ. Μεγάλη αποτυχία στην έξω. Μου λέει, στην Αθήνα δεν θέλω να γίνει αποτυχία. Λοιπόν, θα το φροντίσεις εσύ. Το λέω, πού είναι το πρόβλημα. Λέει, έχει 4 κενά που κρατάνε 5 λεπτά και ο κόσμος βαριέται, γιατί δεν ανάβουν τα φώτα. Πρέπει να αλλάξουν ρούχα επί σκηνής και να βάλεις, λέει, το ποταμίτι να λέει ποίηματα. Λέω, τι ποίηματα, του Μπάιρον, λέει, γιατί... Λόγω του ότι το έργο είναι του Μπάιρον και επειδή μιλάμε και για τον Μπάιρον στην Ελλάδα, να τα πρόσεξε του, όμως μην τύχει και μου βγει με... Άρχισε το ενδυματολογικό του. Μην τύχει και μου βγει με πουκαμισάκι Μπάιρον. Το πουκάμισο θα είναι έτσι, έτσι, ένα στενό εδώ, εκεί θα κουμπώνει, τα κανόνισε όλα από εκεί. Και μου λέει... Τι γίνεται, λέω, είναι αυτή τη στιγμή τον Ουρέγεφ, τον φέρναμε 15 Αύγουστο, γιατί τότε έλειπε ο κόσμος. Ήτανε άδεια η Αθήνα. Και ήταν ο μόνος που το γέμιζε. Λοιπόν, βρίσκουμε μία κυρία Βυρονίστρια και βρίσκει στη βιβλιοθήκη κάτι μεταφράσεις που ήξερα εγώ, τα νησιά της Ελλάδας, ο νησιά βλογημένα κλπ. Και μου λέει, αυτό δεν το έχουμε, λέω, δεν πειράζει, θα το μεταφράσω εγώ, γιατί ο Μπάιρον στέκεται και χωρίς στίχο και χωρίς και πεζό ακόμα, λέει κάτι εκεί μέσα. Τι να σου πω, ότι... Του σώσατε την παράσταση όμως τον Αύγουστο. Ότι σηκώθηκε όρθιο να σηκώνει, ναι, αλλά βγήκε με φουστανέλα αυτός. Δηλαδή βγήκανε σημαίες επί σκηνής, βγήκε το ένα και τ' άλλο. Και κολλήσατε, δέσατε πια με το Λοιπόν, περίμενε. Εγώ δεν ήθελα να πάω κάτω ούτε να χαιρετήσω. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια ούτε τον ήξερα, ούτε ήθελα να είναι κατευθό. Λέγα, αυτή η στάρ δεν μπορώ, θα έχουν ύφος. Είχαμε πάει με τον Ποταμίτη να τον δούμε στο Λονδίνο, σηκώθηκαμε και φύγαμε. Εγώ ανεμβρίασα. Λοιπόν. Του το είπατε μετά αυτό, ότι εγώ έφυγα στο Λονδίνο. Άστα, τι είπαμε μετά. Λοιπόν, είχα την ξαδέρφη μου μαζί μου, την Εκάλη. Η οποία μου λέει, είναι η μόνη μου ευκαιρία να τον δω από κοντά, πάμε να με πας. Εγώ με μεγάλη δυσαρέσκεια κατεβαίνω κάτω, χτυπάω την πόρτα, ανοίγει και λέω, εδώ λέω, είναι πρωταγωνίστρια του Κούν, η κυρία, ώσπου να το πάρω, με είχε αρπάξει και με φύλαγε στο στόμα, γιατί οι Ρώσοι φυλάνε στο στόμα. Εγώ την έχω αυτή τη φωτογραφία, αλλά δεν τη δείχνω. Μου την έδωσε εδώ. Δεν είναι αυτή, αυτή είναι άλλη ώρα. Αλλά δεν. Εγώ το off the record το σέβομαι. Ναι, είναι εκείνη τη σχολή, εκείνη τη γενιά. Δεν ξέρω, εγώ την έχω αυτή που φυλιέστε στο στόμα, πάντως. Και η στρατηγή. Αν μου πείτε, θα τη δείξω. Με τη δική σας άδεια. Μόνο αν μου πείτε. Οι Ρώσοι στρατηγοί φυλιούνται στο στόμα. Δεν το έχουν σαν και εμάς τόσο. Άρα να το δείξω. Εσείς θα μου πείτε. Κάνε ό,τι θες, δεν πειράζει εμένα. Άρα θα τη δείξω. Εγώ δεν ντρέπομαι για τίποτα από ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Έχουμε εδώ σημαντικές φωτογραφίες. Έχουμε χορούς με Μάρλον Μπράντο, έχουμε πολλές. Αλλά αν μου πείτε να τη δείξω, θα τη βρω και θα τη δείξω στην πορεία της εκπομπής. Δεν με ενοχλεί καθόλου και σου είπα γιατί. Αλλά αυτό είναι μετά. Ναι. Εκείνη την ώρα αυτός θεώρησε ότι εγώ του είχα σώσει ένα έργο καταδικασμένο. Κατάλαβες. Και από εκεί και πέρα είναι που κολλήσαμε. Μετά κολλήσατε και σας καλεί στο Παρίσι και πάτε. Κάθε φορά που είχε πρεμιέρα, εγώ άφηνα δουλειά εδώ για 10-15 μέρες και πήγαινα εκεί, ξενυχτάγαμε ως το πρωί, ναι, και δεν τη δείχνει σιγά το πράγμα. Λοιπόν Ρούντολφ Νουρέγεφ,
Εδώ είμαστε στο Διόνυσο, είμαστε απέναντι μετά την παράσταση. Είμαστε, πηγαίναμε και τρώγαμε εκεί. Αυτός πήγε πρώτα. Εγώ ήθελα να κανονίσω πού θα πάει το παιδί, το ένα το άλλο. Και άργησα. Και επειδή άργησα και ήρθα αργά, σηκώθηκε. Και, θέλω και να το φιλί. Κοίτα να δεις, έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, αλλά τόσο κύριος όσο φάνηκε αυτός ο χωριάταρος, ο δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι να πω, που δεν είχε ανατροφή ποτέ του, αυτό το πάμπτωχο παιδί που το βάζαν οι χριστιανοί να κάνει το σταυρό του για να του δώσουν μια γλυκοπατάτα να φάει, που το πηγαίνανε σχολείο αγκαλιά γιατί δεν είχε παπούτσια να πάει. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος φέρθηκε πιο κύριος, σε μένα τουλάχιστον, 15 χρόνια δεν έχω να του προσάψω μία λάθος κουβέντα. Μόλις με έβλεπε, πλάι του ήταν ο Δούκας του Κέντ, πλάι του ήταν ο δεν ξέρω ποιος, σηκωνόταν κλαρίνο, μου φύλαγε το χέρι, του φύλαγα το χέρι, με φύλαγε στη μούρη και ύστερα καθόμαστε πλάι πάντα. Και όταν κάποτε μου είπε να πάμε να μείνουμε μαζί, εγώ του είπα ότι στη δουλειά σου μπορώ να σε βοηθήσω όσο θέλω, όσο θέλεις και ό,τι σου χρειάζεται. Ας πούμε, ήθελε να ανεβάσει την μπαλέτο, αυτό που έπαιξε, την κληρονόμο που έπαιξε και η Ολίβια Ντεχάβιλαν. Και του είπα, είναι αηδία το αυτό που σου φέρανε, η αλήθεια είναι άλλη και του εξήγησα το έργο από άλλη πλευρά. Και θυμάμαι πως έφευγε από αεροπλάνο και γύριζε και μου έλεγε, θα βρεις λεφτά να πληρώσεις το γραμματόσημο για να μου στείλεις το σενάριο. Και εγώ του έγραψα όμως, και αν σε ρωτήσουν ποιος το έγραψε, πες πως το βρήκες πεταμένο στο δρόμο. Εγώ από τη δουλειά μου δεν έχω βγάλει μισή δεκάρα. Γιατί τόσο πολύ όμως? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μιλήσω για λεφτά. Είναι υπεράνω των δυνάμεων. Ναι, αλλά λέτε πιο πριν ότι εγώ ήθελα να είμαι ο άντρας της ζωής μου, εκείνος που θα φέρει τα λεφτά στο σπίτι. Λεφτά το μισθό μου. Ναι. Το μισθό μου να τον πάρω, να πω και ευχαριστώ, να αφήσω και ένα πεντακοσάρικο στον έναν τέλειο κλητήρα που είχα και που έλεγε κρατάω το τελώσιμον, γιατί αυτός μου εισέπρατε το μισθό στην απογευματινή και στην Ακρόπολη και σε αυτά. Λοιπόν, και κατόπιν με εγχείρησε ο γιος του και πήγα πάρα πολύ καλά και λέω να ζήσει το τελώσιμο αν σπούδασε τέτοιο παιδί. Το τελώσιμο λοιπόν κάποια στιγμή σας έσωσε και τη ζωή, έτσι. Μου έσωσε και τη ζωή, πραγματικά μου την έσωσε. Γιατί έχετε πει μια κουβέντα. Ναι. Που λέτε, δεν πήγα στο δημοτικό και έτσι είχα την ευκαιρία να μορφωθώ. Ναι, μεγάλη βέβαια. Κουβέντα, τόσο σημερινή και τόσο αυριανή. Ναι, αλλά η δυστυχής κουβέντα είναι ότι δεν είχα και την ευκαιρία να παίξω σαν παιδί ποτέ. Γιατί τότε το ψυχικό, τότε να πάμε πιο μακριά ακόμα, η λευχαιμία ήταν κάτι άγνωστο. Φέρναμε καθηγητές από το εξωτερικό και λέγανε να βάλει ράδιο στη σπονδυλική στήλη, λέγανε άλλα των άλλων. Και νόμιζαν όλοι ότι μοιάζει με τη σφυματίωση. Και έπρεπε να ζούμε σε εξοχή. Γι' αυτό κάναμε. Α, γι' αυτό δεν πήγατε στο δημοτικό. Λοιπόν, εγώ δεν πήγα στο δημοτικό γιατί ήμουν πάνω από τον πατέρα μου. Δεν μπορούσα να τον αφήσω ένα λεπτό. Είχα γεννηθεί ίδια με αυτόν σε όλα. Αυτό σου είπα είναι το περίεργο. Αγόρι δεν ήθελε καθόλου, σου λέω, τους άντρες του βαριόντανε. Αλλά ήθελε η κόρη του να του μοιάζει. Δεν ήθελε η κόρη του να φοράει βραχιολάκια γιατί εκείνος δεν τα καταδεχότανε. Εμένα δεν μου τρύπησαν ποτέ τα αυτιά μου ως μωρό, ενώ τότε γινόταν υποχρεωτικά. Γι' αυτό είπατε ότι κάποια στιγμή σε μια μεταγενέστερη δήλωσή σας, από μια σύμπτωση δεν είμαι λεσβία. Αυτό εννοούσατε? Εννοούσα ότι ο κόσμος νομίζει ότι παίζει ρόλο η ανατροφή. Μωρά, αν δεν έχεις, λέει, αν δεν κατεβάζει, λέει, η κούτρα σου να κατεβάζεις ψήρες. Δεν το λέω για κακό, ναι, προς ναι, Θεού, ναι. Αλλά το λέω απλώς για να σου πω ότι αν δεν το έχεις, δεν το έχεις μέσα σου. Εγώ δηλαδή, ένας πατέρας που σας έβλεπε σαν γιο, ένας πατέρας που δεν σας τρύπησε τα αυτιά, που δεν βάλατε ένα βραχιολάκι, που δεν σας φερόταν σαν κοριτσάκι. Όχι, μου έλεγε, αυτά τα φορούν οι γυναίκες, αυτό είναι το έτσι, χειρότερο. Αυτό θέλω να πω. Άρα, όντως από μία σύμπτωση δεν γίνεται λεσβία. Ναι, που αν παίζει ρόλο η ανατροφή περισσότερο. Απ' την άλλη πάλι, θέλεις να σου πω κάτι, μία τρυφερότητα όμως πρέπει να υπάρχει. Ας πούμε, η μάνα μου ήταν πάρα πολύ γυναίκα
Δηλαδή, ό,τι πιο θηλυκό μπορεί να φανταστεί κανένας. Σπουδαία μαγείρισα με το τίποτα, έκανε τα πάντα, η διακόσμηση του σπιτιού. Δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να φορέσει νυχτικό που να μην είναι κρέψατέν και με νταντέλες που είχε ενώσει η ίδια με το Point Turc και το δεν ξέρω τι και αυτά. Και θυμάμαι ακόμα τη μαμά μου στο κρεβάτι να τις κατεβάζουμε, μία μπρετέλα ο μπαμπάς, μία μπρετέλα εγώ, και να βάζουμε τα κεφάλια μας εδώ και εδώ και λέγαμε «Η μάνα γης». Μια γυναίκα όμως που από τότε παίζει όλους τους ρόλους όπως πρέπει να τους παίξει μια γυναίκα. Έτσι, σύζυγος, σύντροφος, μάνα, ερωμένη, οικοδέσποινα καλή. Οικοδέσποινα όλα αυτά καλά. Τώρα το σύντροφος δεν το βρίσκω και πολύ. Αλλά ο πατέρας μου τη γυναίκα την ήθελε γυναίκα, αλλά εμένα με ήθελε Γιώργιο Σόκο. Γιώργιο Σόκο. Τώρα πώς έγινα, δεν έγινα, σου λέω, Αμερική. Πάμε λοιπόν σε αυτό το πολύ ουσιαστικό. Αρρωσταίνει ο πατέρας, εσείς μένετε δίπλα, δεν πηγαίνετε στο δημοτικό και λέτε είχα την ευκαιρία, επειδή δεν πήγα στο δημοτικό, να μορφωθώ. Ναι, ο πατέρας μου, όπως σου είπα, ήταν εκδότης. Τότε ήταν λίγοι οι εκδότες. Λοιπόν, όλα τα βιβλία που βγαίνανε τα στέλνανε σε δύο αντίτυπα. Το ένα πήγαινε στη βιβλιοθήκη του γραφείου στην Αθήνα, το άλλο ανέβαινε στο ψυχικό. Εγώ έζησα σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλιοθήκες. Δεν ήξερα τίποτα άλλο να κάνω όταν κοιμόταν εκείνος ή δεν με είχε ανάγκη. Αλλά εκείνος ήταν ακόμα στην εποχή της Πατριαρχίας και εδώ πρέπει να σταματήσουμε λίγο. Δηλαδή ο πατέρας μου μπορεί να μιλούσε πολύ ωραία, να μας έλεγε θαυμάσια πράγματα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Όταν λέω δεν έκανε τίποτα, έμπαινε στο σπίτι, στο ψυχικό, συνήθως είχε κάνει χωνή την εφημερίδα, γιατί είχε μαζέψει κανένα γατάκι ή κανένα σκυλάκι πεταμένο στον δρόμο, το οποίο το φροντίζαμε και το στέλναμε όπου πρέπει. Και ανέβαινα εγώ τα σκαλιά που πάνω στην κρεβατοκάμαρα και μου δίνει στον πιστινό για να πάρει κουράγιο να ανέβει κι αυτός. Όταν ανέβαινε, καθότανε. Εγώ γονατιστή κάτω, έβγαζα παπούτσια, κάλτσες, τράβαγα το παντελόνι. Ύστερα καθόταν έτσι, έβγαζα τα μανικοετόκουμπα, το πουκάμισο, του βάζα το αυτό. Αλλά αυτός μου έλεγε εντωμεταξύ ωραία πράγματα που με ενδιαφέρανε, αλλά δεν έκανε από δουλειά τίποτα. Και μια μέρα έρχεται ένα φιλικό ζεύγος, ο κύριος και η κυρία Θεμενάκη, και αυτή του είχαμε σταφύλι και έκοβε τις ρόγες έτσι σε ένα ποτήρι για τον άντρα της και το δίνει στον άντρα της και γυρίζει ο πατέρας και λέει «Εμένα αυτό δεν μου το κάνετε». Τα ήθελε όλα στο πιάτο. Εγώ λοιπόν, το δωμάτιό μου το είχε στολίσει η μάνα μου με κούκλες, με κεντήματα, με πράγματα. Δεν κοιμήθηκα ούτε μία φορά στο ψυχικό εκεί μέσα. Όταν λέω ούτε μία, εννοώ ούτε μία. Κοιμόμουν σε αυτό που λέγανε τότε το μπουντουάρ, το σαλονάκι που ήταν πλάι. Ξέρεις, από κάτω ήταν τραπεζαρία με σαλόνι, από πάνω ήταν κρεβατοκάμαρα. Γιατί αυτό, επειδή ήταν οι κούκλες και το γυναικείο. Για να είμαι πλάι. Για να είστε πλάι στον πατέρα. Λοιπόν, έλεγε. Φέρε μου την εφημερίδα, φέρε μου την εφημερίδα. Εγώ σιγωνόμουν έτσι. Του πήγαινα την εφημερίδα, ξαναξάπλωνα. Εκεί που την έβαλε, κάνει χρούτς χρούτς, απακουνάω το πόδι μου, έλα να τη βάλει αλλού. Εγώ άρχισα να πηγαίνω σχολείο, έδωσα κατοίκον διδαχθήσα και μπήκα στο Αρσάκιο, ένα χρόνο μικρότερη από το κανονικό, γεννήθηκα το 23, μπήκα στα 11, τελείωσα το 40, την άνοιξη του 40. Και μου έλεγε, τι ώρα είναι, το ρολόι ήταν πλάι στο κομωδίνο, δεν έκανε το κεφάλι του έτσι, έπρεπε να σηκωθώ εγώ να του πω τι ώρα είναι. Και είχε και αυτό το φόβο της φυματίωσης, σου λέω, γιατί δεν το ξέρανε. Μου λέγε, αυτό το ψάρι δεν μ' αρέσει, φάτο εσύ, για να δει μήπως μου είχαν πει να μην τρώω από το ίδιο πιάτο. Χρουπ, 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 εγώ το έτρωγα. Πονηρός. Κοίταξε να δεις. Πονηρεμένος. Είχαμε και ένα σοφέρ, το Γιάννη, και του έλεγε ο μπαμπάς μου, Γιάννη, είσαι βλάξ, δεν συνταγματάρχα μου, έλεγε ο Γιάννης.
εσείς μέσα στο βιβλίο, μέσα στη μόρφωση, καταρχήν θα πρέπει να έχουν έρθει άπειρες φορές σήμερα, στη σύγχρονη εποχή, να έχετε βγει από τα ρούχα σας. Δηλαδή, όταν ακούτε την κυρία Ρεπούση να λέει για συνωστισμό στη Σμύρνη, εσείς πώς αντιδράτε? Ναι, εγώ φοβάμαι ότι επειδή γνώρισα πολλούς Σμυρνιούς, θυμώνω πάρα πολύ. Θυμώνω πάρα πολύ γιατί ξέρω περίπτωση γιαγιάς φίλου μου, η οποία επειδή ήταν πολύ όμορφη και φοβήθηκε τα χαρέμια, έκαψε το πρόσωπό της με ασβέστη. Ξέρω περίπτωση άλλης που είχε τρία μωρά και για να φτάσει έφτασε, δόξα τω Θεώ, μέχρι τη βάρκα. Είχε το ένα στο λαιμό, το άλλο εδώ και το τρίτο κρατούσε τις πάνες με τα δόντια της. Ξέρω πράγματα που γίνανε εκεί πέρα τρομερά. Βέβαια, μένα ο παππούς μου, η γιαγιά μου και οι συγγενείς μου γενικά δεν είχαν έρθει ως πρόσφυγες. Η αδερφή της γιαγιάς μου ήταν μια πολύ πλούσια γυναίκα, αλλά δεν είχε παιδιά. Και ήρθαν εδώ γιατί ο παππούς μου ίδρυσε το εργοστάσιο Μίσκο, Μιχαηλίδης Κωνσταντίνης. Ο δε θείος μου, ο Μάριος Μιχαηλίδης, είναι ο πρώτος στην ιστορία της ελληνικής διαφήμισης που ζωγράφησε διαφήμιση εκτός θέματος. Τότε τα μακαρόνια δείχνανε ένα να τρώει και αυτός έκανε το ακάκια. Και όσοι λένε ότι δεν το έκανε εκείνος, τους πληροφορώ ότι είναι ηλίθιοι ψεύτες ελεηνοί, διότι πήγαινα και έτρωγα σπίτι του και είχε πάνω από το τραπέζι, όπως το έχω εδώ, είχε τον πίνακα με λάδι και πολύ λεπτομέρεια, όχι όπως τώρα. Τον έχετε αυτόν, υπάρχει, στα Κιμήλια? Όλα αυτά διαλύθηκαν από τη δική του οικογένεια, ας το πούμε έτσι, δεν ήτανε. Πέθανε πολύ νέος και ο ξάδερφός μου, πολύ αγαπημένος μου ξάδερφος, ο Κωστάκης. Επιτέλους, θέλω να πω ότι αυτοί κάνανε αυτά. Να σου πω την νοοτροπία, θα γελάσεις πολύ τη Σμύρνη. Έλεγε, έγινε νονά μου τελικά αυτή η Αγγέλα, η αδερφή της γιαγιάς μου, και από αυτήν έχουμε και τον τάφο στο πρώτο. Λόγω του ότι σου είπα, ήταν πολύ πλούσιος ο άντρας της, ο κ. Όπου έχετε πει, συγγνώμη να ανοίξω και μια παρένθεση, το σοκαριστικό που το διάβασα, ότι διαθέτω μια θέση για το Μάριο το Φραγκούλη στον οικογενειακό μας τάφο. Είναι αλήθεια αυτό, είναι η παραπληροφόρηση? Όχι, έχω το θείο του και τη θεία του που τον μεγάλωσαν, τους έχω εκεί. Γιατί μου έκανε εντύπωση που το διάβασα, έτσι σοκαρίστηκα. Όχι καλέ, Θεός φυλάξει το παιδί. Ότι έχετε πει τέτοιο πράγμα, ότι όχι, εγώ τον θέλω μαζί. Όχι καλέ, δεν μιλάω για εκείνον. Λέω εγώ τουλάχιστον, αν με βάλουν εκεί πέρα, θα έχω παρέα τη Λούλα. Αυτό του είπα κάποτε. Εγώ το θάνατο. Είμαι σαν τους αρχαίους. Σε αυτό. Δεν τον βλέπω τραγικά. Το ξέρω, ναι. Καθόλου. Λέω μια μέρα, πολλές φορές που είμαι ξαπλωμένη, λέω αχ, τι ωραία που είμαι με κλειστά τα μάτια να τελειώναν όλα. Πολλές φορές το έχω πει. Είσαστε και υπέρ της καύσης, είσαστε υπέρ της καύσης των νεκρών. Ναι, και να με πετάξουν όπου να είναι, δεν παίζει ρόλο. Δεν είστε υπέρ της ταφής, δεν με νοιάζει τίποτα. Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω διαβάσει ένα βιβλίο που με επηρέασε πάρα πολύ, φανταστικό βιβλίο, αλλά το οποίο είναι τρομερό. Είναι εκείνο που είχα γράψει και τη σιωπή της θάλασσας στο Silence de la Mer του Βερκόρ. Το λένε Les Animaux de Nature και λέει για μια φανταστική περίπτωση ότι βρίσκουν μια φυλή η οποία είναι ο χαμένος κρίκος μεταξύ του γορίλα και του ανθρώπου. Και αυτός κάνει τεχνητή γονιμοποίηση, κάνει ένα παιδί με μια τέτοια γοριλίνα και το σκοτώνει. Και πάει στο δικαστήριο και λέει ή σκότωσα το παιδί μου ή σκότωσα το ζώο μου και θα με αθώσετε. Και βάζει μέσα ο συγγραφέας όλες τις θεωρίες και όλους τους επιστήμονες για να πούνε και να ανακαλύψουμε κι εμείς που το διαβάζουμε ότι δεν υπάρχει ορισμός του ανθρώπου. Λοιπόν, για μένα ο ορισμός του ανθρώπου είναι η φαντασία. Η φαντασία είναι ότι όταν ένα ζώο περάσει τη νύχτα ένα μαύρο δάσος, το ζώο δεν θα φοβηθεί γιατί δεν θα μυρίσει κίνδυνο, αλλά ο άνθρωπος, όσο και αν τον έχεις βεβαιώσει ότι το έχεις καθαρίσει το δάσος, αν το περάσει νύχτα θα φοβηθεί. Και αυτός ο φόβος είναι που δημιούργησε όλες αυτές τις θρησκείες για να αισθάνεσαι ότι έχεις ένα δεκανίκι. Εγώ στη ζωή μου αποφάσισα να ζήσω χωρίς δεκανίκι. Χωρίς δεκανίκι οικογένειας, χωρίς δεκανίκι
κόμματος. Δηλαδή το ρήμα ανήκω είναι το ρήμα που χάθηκα περισσότερο στη ζωή μου. Εγώ ανήκω μόνον στους ανθρώπους που αγαπώ στην οικογένειά μου. Και γι' αυτό και είστε και πάρα πολύ... ανεκτικοί. Και ανεκτικοί. Δοτικοί, διότι έχετε ένα σπίτι ανοιχτό. Σε όποιον θέλει να έρθει να σας δει, θέλει να φάει, είναι μόνος... Έχετε ένα ανοιχτό σπίτι, μαγειρεύετε πάρα πολύ ωραία, χωρίς να θυμόσαστε τις συνταγές. Εγώ πολλές φορές ρωτάω αυτό πώς το κάνατε. Αν δεν θυμάμαι, ή δεν θα φάμε ποτέ το ίδιο πράγμα, διότι αλλάζεται εκείνη την ημέρα που σχεδιάζεται. Ναι, δεν θυμάμαι πώς τα έκανα, κατάλαβες. Οπότε αυτό είναι ένα ανοιχτό σπίτι. Απ' την άλλη, λέτε και τη γνώμη σας, πολλές φορές έχουν ενοχληθεί πάρα άνθρωποι, επειδή έχετε κριτικάρει προσωπικότητες που λέμε αυτές, μην τις αγγίζετε, είναι τα ιερά τέρατα. Όπως έγινε πρόσφατα και με τη Μελίνα Μερκούρη, ναι, με την Αλίκη, την Βουγιουκλάκη, που ήσασταν αρκετά καυστικοί στην κριτική σας και διχάστηκε ο κόσμος. Άλλοι είπανε, πω τι μας λέει, αποκαθιλώνει τη Μελίνα, και κάποιοι άλλοι είπανε, βρέθηκε και κάποιος που το είπε. Γιατί διάβασα και τις αντιδράσεις. Όχι βρέθηκες, δεν διανοείσαι τι συνάντησα στο δρόμο που πήγα. 6 άνθρωποι με φίλησαν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Στο δρόμο κάθε τόσο, γεια στο στόμα σου κυρά μου, λίγα είπες. Γιατί εγώ ξέρω και πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος, που εκαλύφθησαν. Όπως? Το γεγονός, η σχέση της με έναν πασίγνωστο συνεργάτη των Γερμανών, τον Γιάννη Άρογλου, η ίδια είχε μάζεψει την αυτοβιογραφία της. Το γεγονός ότι μου είπε ότι αν πήρε χαρτί από το σχολείο, το πήρε γιατί ο παππούς της είχε στείλει, παππούς, πατέρας, δεν ξέρω, είχε στείλει μπράβους για να απειλήσουν τους καθηγητές. Το γεγονός ότι δεν έδινε πεντάρα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, πήγε σε στραβή αίθουσα, ό,τι φαντάζεσαι. Αυτό δηλαδή ήταν επικοινωνιακό, εννοείται. Όχι, της το έβαζε το κόμμα για να δικαιολογήσει το ότι την είχε τοποθετήσει σε αυτή τη θέση και την είχαν τοποθετήσει για να εκμεταλλευτούν το όνομά της, γιατί ήξερε να γίνει. Ήξερε πώς γίνονται στάρ και σε αυτό τους βγάζω το καπέλο. Και αυτό, εξυπνάδα το να ξέρεις ακριβώς. Κοίταξε, εγώ τρελάθηκα με τη Στέλλα. Και όποτε η τηλεόραση ήθελε να με βρήσει, έδειχνε τη Στέλλα βέβαια, δεν έδειχνε τα άλλα. Μα έχετε πει ότι η Στέλλα είναι η ταινία που ήταν γάντι για εκείνη, διότι ο Κακογιάννης προσάρμοσε το ρόλο της Στέλλα. Τελείως είναι σε αυτά που μπορούσε να κάνει. Εγώ όταν έβλεπα τη Κατόπιν και στη Φέδρα και σε αυτά, επειδή την είχα αγαπήσει τόσο πολύ, προσπαθούσα να είμαι ακόμα πιο επίοικης όσο γίνεται, αλλά έφτασε ένα σημείο που δεν γινότανε πια. Οπότε φτάσαμε στις Κάνες, εκεί που έκανε τη Μύδια, όπως τη λένε, και ήταν εκεί η Μανουέλα η Κακομήρα, η οποία βέβαια ήταν πάντα κοντά της και η οποία την υπερασπίστηκε, όλοι αυτοί την υπερασπίστηκαν βρίζοντας εμένα. Αλλά κανένα, και μάλιστα κάποια δημοσιογράφα, δεν ξέρω, είναι χωρίς ανυπόγραφο. Χωρίς υπογραφή. Χωρίς όνομα, έγραψε ότι για να κάνω ντόρο. Μια αληθινή δημοσιογράφος, πρόσεξε, βλέπει ποιος επωφελείται από τον ντόρο. Εγώ ούτε βιβλίο είχα βγάλει, ούτε τίποτα. Ενώ αυτοί οι δύο ετοιμάζανε την παράσταση με τον Ξαρχάκο στο Ηρώδιο. Αυτοί θέλανε τον ντόρο. Εγώ τι να το κάνω, δεν είχα να βγάλω τώρα. Ακριβώς είπαν, το επιχείρημα ήταν ότι η κυρία Ζόκου, τώρα τα λέτε εσείς αυτά, και απ' την άλλη η Μελίνα, ακόμα και με τα θάνατον 20 χρόνια μετά, γεμίζει τα θέατρα. Ήταν το ένα επιχείρημα. Μπράβο τη που τα κατάφερε. Μπράβο τη. Το άλλο είναι ότι βγάλαν, εγώ από ό,τι διάβασα, στις εικόνες του 61, που την έχει και εξώφυλλο με το ψάρι, αν θυμόσαστε τη Μελίνα, μια δική σας κριτική για τη Φέδρα, που λέτε ότι δούλευε σαν σκυλί και ότι πρώτη φορά είδα άνθρωπο στην Ύδρα να μην την ενοχλεί η ζέστη, να δουλεύει σαν σκυλί, δηλαδή... Ναι, ναι, μα αυτά πολύ σπουδαία. Το αποτέλεσμα δεν ήταν σπουδαίο. Εκεί είναι. Θέλω να πω το εξής. Ως ηθοποιός η Μελίνα, εγώ σαν κριτικός, έχω να πω το εξής. Σαν γυναίκα με ενοχλούσε, γιατί ντρεπόμουν που φερνόταν μια γυναίκα έτσι, και σαν κριτικός έχω να πω ότι... Έπαιζε σαν τραβεστή, δεν σε έπαιζε σαν γυναίκα. Δηλαδή δεν μπορεί να έκανε συνέχεια, μα τι νομίζεις. Αυτά τα έκανε και στην πραγματικότητα μια φορά που πήγαμε σπίτι της και μια φορά έχω πάει σπίτι της και είμαστε τραπέζι και ήταν και ένας κακόμοιρος εκεί, ένα παιδί που ήταν βοηθός, δεν ξέρω τι, και άρχισε να λέει και εδώ θα πούμε σε μια συζήτηση, ο καθένας θα αναπτύξει τις
τις ιδέες του. Είναι δυνατόν να με πατήσει ποτέ ο Ντασά? Αυτό είναι το θέμα. Σαν να ήταν πλατωνικό συμπόσιο, αλλά αυτή από Πλάτωνα, ο Θεός να σε φυλάει. Εκείνο που είναι ανατριχιαστικό είναι ότι τα θέατρα δεν τα έκανε εκείνη, τα έκανε ο Μήνος Βολανάκης και έχουν όλα το όνομά της. Και όταν και ο Μήνος, και ζει αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, αγαπημένος μου Γιάννης Βόγλης, ο οποίος ήρθε με το τζιπ εδώ στο σπίτι και μου λέει ο Βολανάκης, πάρε την κόρη σου και ελάτε μαζί, θα πάμε στους βράχους του Βύρωνα, θα το κάνω θέατρο. Και όταν πήγαμε εκεί, είχε και ένα σπιτάκι έτσι, η κόρη μου το έβαψε μόβ και ήταν τα πρώτα εισιτήρια που πουλήθηκαν εκεί μέσα. Και ύστερα μου είπε, όπου έχει μάρμαρα η Ελλάδα θα τα κάνω όλα θέατρα. Και του λέω, μα ξέρεις υπουργός, άντε μωρέ, λέει, θα της πω πάτα μια υπογραφή, έχει μούτρα να μου πει όχι εμένα. Άρα θεωρείτε ότι όλα αυτά τα θέατρα με Λίνα Μερκούρη καμία σχέση με την ίδια. Δεν έχουν καμία σχέση. Απολύτως καμία σχέση. Διότι υπάρχει μια μανία και ας το εξηγήσουμε. Η Ελλάδα θέλει να δείξει και θέλουμε ότι και σήμερα έχει σπουδαία άτομα. Πάω να πούμε και να μιλήσουν για έναν παλιό παραγωγό, ξέρω εγώ τι ήταν, θαρρείς και μιλάνε για το Σέσιλ Ντεμίλ. Θέλω να πω ότι προσπαθούμε να μεγαλώνουμε και να κάνουμε πιο σπουδαίους τους ανθρώπους που έχουμε και είναι συγκινητικό αυτό, δεν μπορώ να πω. Έχουμε ανάγκη να βγάλουμε μεγάλα ονόματα σήμερα που δεν έχουμε μεγάλα ονόματα. Απ' την άλλη τέτοια. Δεν είναι κρίμα σήμερα να κάνουμε εισαγωγή αντίστοιχων ονομάτων. Πολλοί είπαν ότι αν είχαμε τη Μελίνα δεν θα φέρναμε την κυρία Κλούνεϊ εδώ, την κυρία Αμάλ. Δεν έχουμε, λέει, μια Μελίνα, φέρνουμε την Αμάλ. Μα η Μελίνα δεν είχε ιδέα από τα μάρμαρα. Αυτά το να τα ζητήσει τα επέβαλε κάποιος πραγματικά έξυπνος μέσα από την κυβέρνηση. Αφού σου λέω πήγε εκεί και έτρεχε σε άλλες αίθουσες η γυναίκα, δεν είχε ιδέα, ούτε αναμεταξύ μας είχε προσποιήθηκε ποτέ ότι είχε την παραμικρή ιδέα για τα μάρμαρα. The present incumbent at the museum is Dr. David Wilson. Unlike his predecessors, he had to deal with the Mercury Factor in person when the two met unexpectedly on Sunday at the Institute of Contemporary Arts in London. Mercury had been invited to give a lecture on democracy and the arts. Afterwards, she gave Dr. Wilson a piece of her mind, too. Might well say so you ruined the British Museum? No, I don't want to ruin the British Museum. I want my marbles. You're in a dilemma, are you not? Yes, you want your marbles and other people want their marbles. A large number of they countries have been destroyed of their countries. Of the monuments. It's it. They have torn down, they have destroyed these monuments. It is part of a monument, of unique monument. There are many unique monuments. Yes. I know. You say that, Mr. Well, I mean, let's say the soul of Greece is in Delphi. It is not they in the Parthenon. They are many Parthenons. Εγώ είμαι Βυρονική. Εντελώς. Ξέρεις ότι τον Μπάιρον όταν του άνοιξαν το κεφάλι, εδώ έχω διαβάσει την έκθεση του ανθρώπου που του έκανε την νεκροψία. Η λοβή του εγκεφάλου του ήταν 37 χρονών, 36-37, και η λοβή του εγκεφάλου του ήταν 60 ετών. Διάβασα μια φορά το λόγο που έβγαλε, γιατί έχω 8 βιβλία με τα ποιήματά του σε άλλο τόμο, που είναι ημερολόγια, σημειώσεις, γράμματα, τα πάντα. Λοιπόν, και ο λόγος που έβγαλε όταν μπήκε στη Βουλή των Λόρδων, έμειναμε ανοιχτό το στόμα. Λέω, να υπήρχε άλλος ένας πολιτικός σήμερα με τέτοιο μυαλό, και διαβάζω την ημερομηνία, ήταν 17 χρονών. Λοιπόν, ήταν ένα τεράστιο μυαλό και έχω γραμμένο από εκείνον τι συνέβη εκείνη την ημέρα και νομίζω ότι είναι ωραίο να το πούμε τι συνέβη. Να το πούμε. Λοιπόν, γράφει τα εξής. Λέει, αυτή τη στιγμή που γράφω είναι 3 Ιανουαρίου 1810. Στο λιμάνι του Πειραιά περιμένει καράβι από την Ύδρα για να πάρει το τρίτο ή το τέταρτο φόρτωμα από τα σπασμένα του Παρθενώνα. Επάνω στο αυτό το κτίριο, αυτό το μνημείο, το οποίο άνθεξε
στους Γότθους τον Αλαρικό, λέει, στους Τούρκους και στο χρόνο καταστράφηκε σε μία μέρα από έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που μπορώ να πω για να, όχι για να παρηγορηθώ λέει, αλλά για να μην υποφέρω πάρα πολύ, δεν ήταν Άγγλος σαν και εμένα. Ο Λόρδος Έλγιν ήταν Σκοτσέζος. Πράγμα που δεν το είδα να το αναφέρουν πουθενά. Δεν αναφέρεται πουθενά, το ακούμε από εσάς τώρα. Λοιπόν, επάνω ήταν οι εργάτες οι οποίοι σπάγανε τα πράγματα, έπεσε, ο ίδιος το λέει, και αυτός που έκανε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Έλγιν και Τούρκων ήταν ένας Ιταλός ζωγράφος, ονόματι Λουζιέρι, και ο Τούρκος Ντιζντάρ, αυτό δεν ξέρω, πρέπει να είναι ένας τίτλος σαν να λέμε δήμαρχος, κάτι τέτοιο, και μάλωνε, λέει, με τον, επίσης μάλωνε με τον Έλγιν ο Γάλλος πρόξενος, ο κύριος Φοβέλ, γιατί ήθελε και αυτός κομμάτια να τα δώσει στη δική του κυβέρνηση, και καθώς τα πετάγανε κάτω, δεν τους ένοιαζε τα θρύψαλα, αυτοί διαλέγαν τα μεγάλα. Αλλά υπήρχαν γύρω-γύρω, λέει, πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος μάζευε τα πώς τα λένε, από ψιλολαιλατιστές, πώς να το πούμε, δεν υπάρχει λέξη, οι οποίοι τα μάζευαν αυτά. Και όταν, λέει, τελείωσε και έπεσε και το τελευταίο, λέει, τρίγλυφο, και τελειώσανε πια, ο Τούρκος έβγαλε, λέει, την πίπα από το στόμα του και σκούπισε ένα δάκρυ. Ποιος ο Τούρκος αυτή τη στιγμή, εγώ έχω ταραχτεί. Και είπε τη λέξη τέλος, και ο Μπάιρον τη γράφει με ελληνικά γράμματα αυτή τη λέξη. Και ύστερα από αυτό κάθισε και έγραψε ένα πολύ μεγάλο ποίημα, πολλές σελίδες είναι, που το λένε «Η κατάρα της Αθηνάς», όπου βρίζει κατά το χειρότερο τρόπο και ακόμα λέει να υπάρχουν, η Αγγλία νομίζει ότι αποκτάει τιμή, ότι είναι όνορα αποκτάει, λέει, από το να έχει αυτά τα μάρμαρα, είναι ντροπή και να το λέμε. Και σου λέω, αναφέρει μόνο ότι δεν είναι Άγγλος αυτός, αυτό είναι το μόνο, λέει, που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, και βρίζει φοβερά. Αλλά το περίεργο σε αυτή την κατάσταση είναι ότι βεβαίως οι Τούρκοι, και έγινε η διαπραγμάτευση, δεν δώσανε στο τζάμπα την άδεια στο Λόρδο Έλγιν. Άρα πουλήθηκαν, θέλετε να πείτε. Ότι πρώτα απ' όλα γράφει καθαρά ο Μπάιρον ότι χρηματίστηκε ο Βοηβόδας, που είναι άλλος τίτλος μεγαλύτερος. Αλλά καθότανε ο Τούρκος μπροστά και ήτανε 30 εργάτες να γκρεμίζουνε. Και αυτό το άφηναν τζάμπα οι Τούρκοι. Του είπανε ναι, ανέβα πάνω, γκρέμισε το. Το φαντάζεσαι να γίνει έτσι. Στο τζάμπα δεν γίνεται καθόλου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τα δικηγορικά τους τι γίνεται από πίσω από όλα αυτά. Γιατί θεωρούσαν ότι ο τόπος είναι δικός τους, κακά τα ψέματα. Τώρα, όταν τελειώσει και η Αμφίπολη, κάποια μέρα θα μιλήσουμε και για τον Αλέξανδρο. Θα πρέπει να μιλήσουμε. Ακόμα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Όχι, θέλεις να σου πω κάτι. Τι πιστεύετε. Τρώγονται όλοι αυτοί να αποδείξουν ότι ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας. Που το ξέρω εγώ από τη μέρα που γεννήθηκα, από 5 χρονών το ξέρω. Αφού έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς, ξένος δεν επιτρεπόταν να λάβει μέρος. Απέδειξε ότι ήταν Έλλην. Και κατόπιν πήρε την άδεια να διαγωνιστεί. Και να σου πω και κάτι άλλο, ήταν και πολύ σνόμπ. Άμα μίλαγε ο άλλος πολύ ωραία ελληνικά, τον έκανε παρέα. Το όνειρό τους και αυτού, πρώτον, ότι η μάνα του καταγόταν από τον Αχιλλέα, έτσι λέγανε σε όλους, γιατί πράγματι και Νεοπτόλεμος ήταν, νομίζω, κάποιος από τους... Καλά, ήταν ο γιος του Αχιλλέα, αλλά θέλω να πω, μιλούσε συνέχεια η μάνα του για τον πρόγονό της, τον Νεοπτόλεμο, και ο πατέρας του έλεγε, εγώ κατάγομαι από τους Ηρακλείδες. Δεν είναι ότι δεν ήταν βασιλιάς της Μακεδονίας, αλλά το όνειρό του ήταν να κατέβει προς τα κάτω, όχι να πάει δυτικά ή βορρά. Αλλά ύστερα ο Ισοκράτης τον έπεισε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάει στην Ανατολή, και η γυναίκα του που ήταν από τη ράτσα του Διόνυσου, ο πατέρας του ήταν πιο του Απόλλωνα, εκείνος ήταν συνδυασμός Διόνυσου και Απόλλωνα, ο Διόνυσος ήθελε πιο πολύ τη θολούρα της Ανατολής και τα τέτοια και τα διάφορα από εκεί.
Αλλά επιτέλους, αυτό δεν θα το συζητήσουμε, αλλά ότι απέδειξε ο ίδιος ότι ήταν Έλλην, το ξέρω από τη μέρα που άρχισα να καταλαβαίνω. Και, και καθόμαστε και τρογόμαστε να το αποδείξουμε. Κάποιοι μας τσιγκλάνε για να προσπαθούμε μας τσιγκλάνε, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, δεν το ανέφερε κανένας αυτή τη μικρή λεπτομέρεια. Εγώ θυμώνομαι πολλά πράγματα τελικά, που βλέπω. Εγώ ξέρω ότι θυμώνετε και με τη γλώσσα μας. Α, σας ξαναφέρνω στη παθαίνω. Γλώσσα. Σας φέρνω ξανά στη γλώσσα. Τελικά χρησιμοποιούμε την ομηρική γλώσσα. Mm? Τι γίνεται, τη γλώσσα του Ομήρου χρησιμοποιούμε. Αυτό το πρώτο που με ενοχλεί, καλά, αυτό είναι το ιστορικό. Αλλά το κυρίως που με ενοχλεί και στα αυτιά μου και σε όλα μου, είναι το ότι διάβασα μια μέρα ότι κάθε χώρα, κάθε γενεά αλλάζει την προφορά. Ότι εμείς έχουμε αλλάξει την προφορά των αρχαίων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι οι αρχαίοι δεν ήταν ηλίθιοι να έχουν τρία «ι». Ότι το «ήτα» ήταν «ε», το ξέρουμε, ότι το «βήτα» ήταν «μπ», το ξέρουμε, γιατί υπάρχει, μας το μάθανε και αυτό στο σχολείο μου το μάθανε, ότι βρέθηκε στίχος στα πρόβατα ότι κάνανε «βι-βι», δηλαδή κάνανε «μπ-μπ». Mm-hmm. Και όταν λέμε «βάρβαρος», εννοούσανε ξένος, διότι και σήμερα λέμε άρχισε το μπουρμπουρ. Το μπουρμπουρ. Υπάρχει το μπ και το ρο μέσα. Επιπλέον ότι το ύψιλον ήταν ου, αποδεικνύεται από χίλια. Δεν λέμε μίσταξ, ήταν ύψιλον. Λοιπόν, σήμερα για να το κάνουμε μοντέρνο δεν το αφήσαμε γιώτα ή οτιδήποτε. Το είπαμε μουστάκι. Είπαμε τούμπανο. Δηλαδή έχει μείνει στη συνείδηση του λαού, το έχουν πει αυτό και, και άλλοι στη τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι είδα να γίνεται αυτή η αλλαγή που δεν την πίστευα ότι θα γίνει και αυτή την εποχή, να αλλάζει η προφορά. Και η προφορά αυτή όχι μόνον χαλάει ηχητικά, αλλά λέει και βλακίες. Όπως. Δηλαδή, όπως. Πρώτα απ' όλα κατάργησαν το ντ, το κάνανε, το νι ταφ το κάνανε ντ. Σύμφωνοι. Λένε 85. Λένε, αντί να πούνε πράγματι όντως, λένε όντως. Δεν άντεξε. Όντως, πέντε, πέντε. Ναι, η προφορά αυτή, η κακοποίηση γλώσσας κατά την εκφορά της. Όλοι είναι, το λένε, δυστυχώς, και οι υπουργοί σπουδαίοι και οι δεν ξέρω ποιοι. Άσε τους πολιτικούς, να μην το συζητήσουμε αυτό, εγώ δεν ψηφίζω, στο έχω πει. Τα ντου και τα γκου. Τα ντου. Αλλά τι είναι το περίεργο. Ότι ποτέ, όταν δεν υπάρχει, όταν υπάρχει νη δεν το λένε. Όταν δεν υπάρχει το λένε. Δηλαδή λένε μοντέλο, που είναι να κοροϊδεύουν εκεί πέτρες, γιατί ξέρουμε ότι στη λέξη μόδα δεν υπάρχει νη. Λοιπόν, θα λένε μόντα, δεν λένε μόντα, δεν την ξέρουν αυτή τη λέξη. Λένε μοντέλο και αποδεικνύουν ότι ξένες γλώσσες δεν μαθαίνει κανένας, γιατί τα σχολεία μας διδάσκουν κατά το χειρότερο τρόπο. Δηλαδή εγώ, επειδή ξέρω και γυναίκες πρόλαβα που είχαν μικρά παιδιά, η καθηγήτρια των Αγγλικών, ας πούμε, να τους γράφει στον πίνακα τσοτσολάτα αντί σοκολάτα, είναι όλες αυτές που είναι δημόσια πρόσωπα και δεν έχουν δικαίωμα να τα διώξουν. Λοιπόν, το τι αγραμματοσύνη έχω δει είναι κάτι αστείο. Και κοπέλες που προσλάβανε να παρουσιάζουν, πέρα από το ξανθό μαλάκι και το γαλανό ματάκι και το τέτοιο, δεν ξέρουν τι λένε. Διότι όταν κάθεται και μου λέει, λοιπόν, μίλαγε για μία για τον Ρόμπιν Ουίλιαμς και λέει του... Ναι, αλλά τώρα το κοντρόλ του στούντιου, το στούντιο έγινε στούντιο και έχει και γενική ξένη λέξη του στούντιου, με ειδοποιούν ότι θα είναι η ώρα για διαφημίσεις, οπότε αλλάζουμε θέμα και ζωή σε λόγου του. Για τον αυτοκτονημένο είπε το ζωή σε λόγου του. Τα έγγραφα, δεν σας ανακλούν τα έγγραφα. Έγγραφα, συγγραφέας. Αλλά το χειρότερο είναι ταλέντο. Το ταλέντο. Ταλέντο. Η Κλαούντια Καρδινάλε όμως, Κλάβδιος, δεν υπάρχει νη σε αυτή τη λέξη. Προδίδουν μόνοι τους. Δεν ξέρω, και όλα αυτά γιατί. Γιατί δεν μάθανε λατινικά τα ζώα. Τα ζώα είναι, ναι, τα παιδιά, ναι, είναι αυτοί οι οποίοι κανονίσανε το πρόγραμμα να μην έχει αρχαία. Εμείς στο Αρσάκιο κάναμε 2 μέρες την ημέρα αρχαία και το Σάββατο μόνο, γιατί είχαμε σχολείο και το Σάββατο.
και το Σάββατο μόνο κάναμε νέα ελληνικά. Λοιπόν, κάναμε κάθε μέρα αρχαία και όταν εγώ κάθομαι στην οδόν Φιλοκτήτου και θυμάμαι ότι, ναι, και σε όλη τη διάρκεια του έτους κάναμε και κάθε χρόνο από μία τραγωδία λεπτομερώς και μία από αυτές ήταν ο Φιλοκτήτης. Λοιπόν, ο Φιλοκτήτης όταν βλέπει τους Έλληνες να έρχονται, λέει μια υπέροχη φράση, ποιος σας έφερε, λέει, «Τις ανέμων ο Φίλτατος». Τρέχα να το μεταφράσεις. Ποιος από τους ανέμους, ο πιο αγαπητός, τι ιδέα είναι αυτή. Δυστυχώς η γλώσσα είναι ένας λαός. Τη γλώσσα μας την κάναμε πουρέ και σημαίνει ότι ο λαός έχει γίνει πουρές. Συγχωρείς δηλαδή, πουρές, πατάτες, λαπιουρέ, που λένε οι Γάλλοι. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή αυτό που έχει γίνει με τη γλώσσα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουν τι τους λένε. Διάβασα, με ρωτάγανε σε μια άλλη συνέντευξη τι κάνω που βλέπω τόση φτώχεια γύρω μου και τόσο αυτά και τους απάντησα την αλήθεια ότι εγώ διαβάζω Πλάτωνα, οι αρχαίες τραγωδίες. Λυπάμαι, το μόνο πράγμα που έχω μετανιώσει στη ζωή μου ήταν ότι δεν πρόσεχα παραπάνω και έχω ανάγκη από τη βοήθεια λίγο της μετάφρασης πλάι για να τα καταλάβω. Αλλά όταν διαβάζω να γράφει για τις, σου πω συγκεκριμένα, τις τραχύνιες ο μεταφραστής, ο οποίος είναι γυμνασιάρχης και να λέει τους πολλοί σας ύπους. Δηλαδή το επίθετο το βάζει στο θηλυκό. Τους είναι αρσενικό. Ναι, ναι. Πολλοί σας και ύστερα βάλει ύπους. Ότι οι πουλημένες άλογα, πώς να σου το πω, δηλαδή είναι, δεν ναι. ξέρουν τι τους γίνεται όταν γράφουν και όταν διαβάζω από κάτω. Οι μεταφραστές, εγώ το μόνο που με ενδιαφέρει στην τηλεόραση είναι να βλέπω κάτι μικρά αστυνομικά, τον παλιό μου φίλο τον Μαρκ Χάρμον, τον παλιό μου φίλο τον James Caan, τον είχα γνωρίσει στο Hollywood, και να βλέπω και να χαίρομαι πως και μεγάλοι έχουν ακόμα δουλειά και όλα αυτά. Λοιπόν, από κάτω σε όλα τα έργα αυτά τα βλέπω γιατί με ηρεμούν. Ξέρω ότι στο τέλος θα αποδειχθεί η αθωότητα του καλού ανθρώπου, θα σωθεί το κλεμμένο παιδάκι, εγκαίρως, όλα καλά. Και αυτό με ηρεμεί. Άρα λοιπόν, βλέπετε στην τηλεόραση... Μόνο αυτά βλέπω. Τέτοιες δεν είναι. Δεν βλέπετε talk show, δεν βλέπετε ειδήσεις, δεν βλέπετε τέτοια όχι, πράγματα. Όχι, ειδήσεις βλέπω τις πολλές φορές, ξέρεις, στο BBC τα κεφαλαία και τώρα με ενδιαφέρει να βλέπω για τις ανακαλύψεις εκεί, για την Αμφίπολη. Μ' αρέσουν αυτά τα αρχαία. Αλλά το θέμα είναι ότι... ξέρεις τι γράφουν από κάτω οι μεταφραστές και σε κάθε αστυνομικό δεν θα πεις στο μάρτυρα να περιγράψει πώς είδε τον ένοχο, τον δολοφόνο. Mm-hmm. Περιέγραψέ μου τον. Mm-hmm. Παντού βάζουν, ανέβαλε το, παντού βάζουν, τους φαίνεται ίσως πως είναι. Πώς αντιδράτε να ακούτε δημοτική. Ένα τέτοιο μαργαριτάρι, είστε μόνοι σας εδώ και να μπαίνετε τηλεόραση. Ζώα! Λέω και βρίζω τα ζώα τα οποία κλείνετε αγαπώ πάρα πολύ. Κλείνετε τηλεόραση, αλλάζετε κανάλι ή παραμένετε. Όχι, γιατί θέλω να δω τον άνθρωπο να σώζεται στο τέλος τον καλό ανθρωπάκο. Αλλά το περίεργο δεν μπορώ να δω ταινία. Δεν μπορείτε να δείτε ταινία. Γιατί σας κουράζει τη διάρκεια. Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω τι με περιμένει. Είδατε πολύ στη ζωή σας και κουραστήκατε. Είδα πάρα πολύ, ναι, έφτασα εδώ, δεν γίνεται πια. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ που πήρε 3 βραβεία ο Πιατάς στο Φεστιβάλ του Λονδίνου. Ναι. Πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να το δω και όταν έρθει, γιατί εγώ να δω την πανδημία. Δεν μπορώ να βλέπω τόσο δυσάρεστα πράγματα. Αλλά εγώ διαβάζω πάρα πολύ ποιήση. Διαβάζετε. Πάρα πολύ. Και ξέρω πάρα πολλά απ' έξω, τα ξέρω και αγγλικά και τα άλλα. Τώρα τι να σου πω. Ξέρω ακόμα και γλώσσες που δεν ξέρω καλά, γιατί γερμανικά δεν ξέρω, δεν μπόρεσα ποτέ να μάθω. Και ξέρεις τι άλλο πιστεύω, ότι μπήκαμε τρίτη χιλιετία, ξαναμπαίνουμε στη Μητριαρχία.
αυστηρά μεταξύ μας σήμερα και νιώθω πραγματικά τόσο οικία εδώ που βρίσκομαι. Έχω έρθει αμέτρητες φορές στη φιλόξενη μεγάλη μου φίλη, την κυρία Ροζίτα Σόκου. Αμέτρητες φορές έχω φύγει τόσο πλούσια, τόσο γεμάτη από τις συζητήσεις της, από μια ολόκληρη ζωή, από τα πλούσια, από τα βιώματα, από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, από την κριτική της, που τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε. Και είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε με τρεις κάμερες, εδώ στο σπίτι της κυρίας Ροζίτα Σόκου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά με κολακεύετε που μου λέτε «Έλα με κάμερα, θα πούμε ό,τι θέλεις». Κάμερες έχει μάθει πολλές σε αυτό το δωμάτιο. Όλοι με μαλώνουν γιατί λέω την ηλικία μου. Εγώ γεννήθηκα 9 Σεπτεμβρίου του 23, φέτος θα γίνω 91. Κουρατήλης είπε ότι τα έχω χαμένα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν τα έχω χαμένα. Τελείωσε. Το κακό να σας πω για όταν ζει κανείς τόσα πολλά χρόνια ήταν ότι βλέπει πολλούς θανάτους. Ένας από αυτούς ήταν ο πατέρας μου. Και ξέρεις τι άλλο πιστεύω. Ότι μπήκαμε τρίτη χιλιετία, ξαναμπαίνουμε στη Μητριαρχία. Είναι μεγάλη διαφορά. Είχαμε φύγει από τη Μητριαρχία ποτέ, ουσιαστικά. Μόνο Πατριαρχία υπήρχε. Εμείς είμαστε δούλες που μας πουλάγανε, μας κλέβανε. Όλες οι Άγιες ήτανε, πώς τις λένε, υπάρχουν Άγιες στο δικό μας που τις έγιναν Άγιες γιατί τις βίασαν χίλιοι Ρωμαίοι. Λοιπόν, συνέχεια, η γυναίκα ήταν το πιο περιφρονημένο πράγμα. Αν γεννούσες κορίτσι, κατέβαζαν τα μούτρα. Γέννησε παιδί, λέγανε στα χωριά. Δεν λέγανε ποτέ τίποτα. Παιδί ήταν μόνο το αγόρι. Έχω τρία παιδιά και δύο κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, ότι υπήρχε μία αισχρή πατριαρχία, δεν υπάρχει αμφιβολία σε όλο αυτό το χρόνο. Αλλά βέβαια, να πούμε και τη μαύρη αλήθεια, υπήρχε μία φοβερή μητριαρχία στα 5.000-3.500 χρόνια π.Χ. Εγώ έχω μια θεωρία και διορθώστε με. Λέω ότι ο άντρας στο σπίτι μπορεί να είναι η κεφαλή του σπιτιού, αλλά η γυναίκα είναι ο λαιμός. Όλα αυτά τα χρόνια είναι ο λαιμός η γυναίκα. Ναι, γιατί έχω κι εγώ μια φίλη, η οποία μου λέει, της λέει ο άντρας της, τηλεφώνησε να έρθει ταξί να φύγουμε. Λέω, τι ρώτησες, αν περνάει καλά και δεν θέλει να φύγει. Γυρίζει και μου λέει αυτή, μην νομίζεις εγώ στο σπίτι. Λέω, στο σπίτι τα κάνανε και τα χαρέμια. Το θέμα είναι να σε σέβονται εδώ. Λοιπόν, ο πρώτο σήμα το παντελόνι. Και ξαφνικά τι συνέβη. Άρχισαν να μιλάνε πρόστιχα, να κυνηγάνε τα αγόρια, να μου λένε φίλες μου που έχουν γονούς μεγαλύτερους από μένα ότι τους μιλάνε πολύ, τους κολλάνε πάρα πολύ. Ο άντρας στράφηκε στον άντρα, όχι όταν είναι ο ίδιος θηλυπρεπής όπως συνηθίσαμε και λέμε, αλλά όταν ήταν κανονικό, γιατί ο άντρας όταν του αφαιρείς το ρόλο και δεν είναι πια κυνηγός παθαίνει ανικανότητα. Άρα η επιθετικότητα της γυναίκας είναι εκείνη που έσπρωξε τον άντρα στην ομοφιλοφιλία, λέτε εσείς? Όχι καλέ. Αυτό κανονίζεται στην κοιλιά της γυναίκας όταν γίνεται το παιδί. Αλλά σήμερα πάνε με άντρες που δεν ήταν ομοφιλόφιλοι και δεν τους μοιάζει. Επειδή και δεν τους στέρισε το δικαίωμα να κυνηγήσουν, επειδή είναι επιθετικές. Να σας πω, θα σας πάω κάπου και εκεί με χιούμορ όμως. Δύο πολύ καλοί σας φίλοι και πολύ δικοί μας άνθρωποι, Γιάννης Δαλιανίδης, Μίμης Πλέσας, το 1967 γράφουν το πρωτοποριακό του αγοριού απέναντι. Πείτε του πως το θέλω. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή. Ναι. Ο Γιάννης ήταν πολύ μπροστά και ο Μίμης που έγραψε το τραγούδι. Ήταν το πρώτο. Ήταν επιθετική η επιθετική Μέρη Χρονοπούλου που λέει του αγοριού απέναντι. Το 1967. Ήταν σοκαριστική κουβέντα. Βλέπεις ότι, μα ξέρεις πότε άρχισε η μάχη. Η μάχη άρχισε από τη μέρα που ζήτησαν ψήφο. Του αγοριού απέναντι. Πείτε του πως πεθαίνω για τα βαριά μα το κλαδά, μα το κλαδά.
ξύπνησα. Γυρεύοντας τα μάτια του, τα μάτια του και τα ζεστά και τα ζεστά του χέρια. Αλλά θα σου πω και κάτι που δεν το ξέρει κανένας. Το 1100 τόσα μέχρι 1200 έγινε μεγάλη σύνοδος στη Γαλλία με τον Πάπα Γρηγόριο 7ο για να δούνε πώς θα πάνε στον Παράδεισο μερικές πολύ καλές γυναίκες, αφού είναι γνωστό ότι η γυναίκα δεν έχει ψυχή. Θα σας γυρίσω στο Βελιανίδη όμως. Ναι. Θα σας γυρίσω, πήγατε να μου φύγετε, διότι εγώ διάβασα κάπου ότι παρόλη τη φιλία σας και εγώ όσα χρόνια ζούσε ο Γιάννης, ήμασταν και μια παρέα και μας λείπει πολύ ο Γιάννης, ότι ναι μεν φίλος μου ο Γιάννης, αλλά δεν είδα ποτέ τις ταινίες του και δεν ήθελα να τις βλέπω. Είναι αλήθεια, είστε τόσο σκληροί ή παραφράστηκαν τα λόγια σας? Μερικές τις έχω δει γιατί και μου άρεσαν, όπως μου άρεσε ας πούμε το Ανθρωπάκι, ξέρω μερικές οι οποίες μου άρεσαν, αλλά όταν γύρισα εγώ από την Ιταλία και είχε δημιουργηθεί ο Γιάννης ήδη, είχα μάθει με τον άντρα μου, ο οποίος επίσης ήταν, όταν τον γνώρισα, ήταν στις Κάνες και κριτικός κινηματογράφου κι αυτός. Είμαστε δηλαδή κάτω από Βισκόντιδες, σηκώναμε. Κατάλαβες, είμαστε πολύ ελαφρύ, απόλυτοι. Λοιπόν, επιπλέον, εγώ είχα εργαστεί στην Καθημερινή που η Ελένη Βλάχου δεν ήθελε ελληνικές ταινίες, δεν γράφαμε καθόλου. Έκανε εξαιρέσεις για μερικούς, όπως ήταν ο Βασίλης ο Γεωργιάδης και φυσικά όταν ήρθε ο Τάκης ο Κανελόπουλος, που ο ουρανός κρίθηκε από τις ξένες εφημερίδες ως μία από τις 10 καλύτερες του κόσμου. Λοιπόν, περίμενε να δεις γιατί θέλω να σου το πω αυτό. Γιατί όταν πρώτον, ότι η κωμωδία έχει άλλους κανόνες από το δράμα. Η κωμωδία σηκώνει και υπόθεση. Σηκώνει να παίξεις με διάλογο. Το δράμα, όταν γύρισε ο Μέγας Κουροσάουα τώρα, ή γυρίσανε το Μάκβεθ οι Ιάπωνες, δεν βάλαν καθόλου λόγια μερικοί από αυτούς. Μόνο με θορύβους και με εικόνες. Δηλαδή θέλεις να δείξεις ότι ένας άνθρωπος είναι μελαγχολικός, στο θέατρο θα το δείξεις μόνον με την κουβέντα. Γιατί εσύ στην πλατεία δεν ξέρεις τι σκέπτεται αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή ή θα το πεις εσένα σε μονόλογο αλλά Άμλετ, ή θα το πεις σε φίλο του. Στον κινηματογράφο δείχνεις μια γκρίζα ημέρα, δείχνεις κάτι δέντρα πεσμένα και έναν με μια καμπαρντίνα να περπατάει έτσι. Δεν έχεις ανάγκη να δείξεις. Δηλαδή είναι άλλη μέθοδος. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή όταν με βάλεις με το ζόρι να δω ελληνική ταινία, βλέπω 6 ανθρώπους που μιλάνε μεταξύ τους και είναι 6 και οι 6 στέκονται ίσια και κοιτάζουν το φακό και οι 6. Δεν στρίβει κανένα κεφάλι. Το πιστεύεις αυτό? Από την άλλη, αυτό που λέτε δεν σας εμπόδισε να είσαστε τόσο κοντά με τον Γιάννη τον Δαλιανίδη. Διαβάζω δήλωσή σας ότι ο Γιάννης κατέστρεψε τον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν είναι αντιφατικά? Ναι, όχι, αυτό το είπα για σαχλαμάρα. Ήταν υπερβολικό. Αυτό ήταν σαχλαμάρα που το είπα. Ναι, λέω, α, τώρα το κατέστρεψε. Σιγά. Άρα αυτό το παίρνουμε πίσω. Όχι, θέλω να δω. Αυτό όχι, το παίρνετε πίσω. Με το Γιάννη δεν μιλούσαμε ποτέ για περί κινηματογράφου. Ήταν ένα θέμα απαγορευμένο. Προσπάθησα μια μέρα να του πω τι θα πει τέχνη. Δεν κατάλαβε τι του έλεγα. Πώς εξηγείτε το γεγονός όμως ότι 50 και 60 χρόνια μετά αυτές οι ταινίες ενώνουν τους Έλληνες και σήμερα. Γιατί όταν βλέπουν μια Ελλάδα γλυκιά. Εκεί πιστεύετε ότι είναι, ότι ακριβώς περιέσωσε. Εγώ δεν μπορώ να τις δω και τις καλύτερες. Γιατί? Για ένα πολύ απλό λόγο. Τις κωμωδίες, τις καλές με τους περίφημους. Είχαμε τα μεγαλύτερα ταλέντα. Γιατί εγώ πήγαινα στην επιθεώρηση. Εγώ πήγαινα σε όλη μου τη ζωή κάθε Κυριακή βράδυ θέατρο. Έχω δει τα πάντα. Λοιπόν, το χιούμορ, το κωμικό δεν περνάει στο κινηματογράφο, ούτε στην τηλεόραση. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπω εδώ το 20% από την κωμικότητα που είχαν στο θέατρο. Εάν σου πω, δεν θα το πιστέψεις, ότι ο Μαυρέας στήριξε μία ολόκληρη παράσταση με ένα αστείο, αντί να λέει τέλος πάντων, έλεγε τέλος παντών, και στο τελευταίο ο Σταυρίδης, που ήταν ο λιγότερο αστείος από όλους, τον είδα στην τελευταία του παράσταση που είχε στο Βέμπο και κάθισε πάνω από τον, εκεί στο, πώς το λένε αυτό, το υποβολείο, κοίταξε τον κόσμο και έκανε ο κόσμος να ουρλιάζει. Αυτό δεν μπορεί να δημιουργηθεί στο σινεμά, αποκλείεται.
Εγώ λοιπόν όλους αυτούς τους μεγάλους κωμικούς τους έχω γνωρίσει σε τέτοιους θριάμβους που εδώ τους βλέπω απογυμνωμένους. Άλλο αν μερικές από αυτές τις κωμωδίες είναι πολύ ωραίες και αν εγώ βρίσκω ότι την ωραιότερη ρήμα στην ελληνική ποίηση την έχει βρει ότι τη κόλλησε, έπινε τα περιτσίφτης και τη κόλλησε ένα τσίφτης. Στις μουσικές του κινηματογράφου, στον κοινό μας φίλο, το Μίμη, το Πλέσσα, για πείτε εγώ... μου, δεν ακούτε τίποτα από μουσική. Αληθεύει, μου είχε πει ο Μίμης κάποτε ότι του είπατε για κάποιο από τα musical του Δελιανίδη, είπατε, γράψατε πολύ ωραία η μουσική υπόκρουση από ξένες ταινίες, κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύατε ότι είναι Έλληνας εκείνος που το έγραψε. Ναι, δεν πίστευα ότι το έγραψε Έλληνας αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι εκείνη μου διαπέρασε. Επίσης, θα σου πω άνθρωποι που μου έχουν περάσει εκτός από το Μίμη, που έχουν διασχίσει αυτό το πράγμα. Ο Κορκολής, αναμφισβήτητα δηλαδή. Στο τέτοιο Κατσαρός. Mm-hmm. Είναι μερικά σημεία, ας το πούμε έτσι. Βέβαια, ξέρεις, σου είπα ότι έβγαινα μια μέρα με δύο φίλους μου, τον Ντένι τον Καραγιάννη και τον Γιάννη τον Πανολάκη. Να σας πω και ποιοι είναι. Βγαίναμε από ένα έργο και μου είπανε λαλαλα κάτι, μου λένε το ξέρεις αυτό, όχι λέω. Λέει, δεν το έχεις ακούσει ποτέ σου. Αυτοί με ξέρανε και με κοροϊδεύανε εκείνη την ώρα. Όχι, λέω. Μου λένε είναι το leitmotiv της ταινίας που βλέπαμε επί δύο ώρες. Δεν το είχατε συγκρατήσει καν, δεν πέρασε. Εγώ όταν ακούω μουσική, σκέπτομαι άλλα πράγματα. Σκέπτομαι ποίηματα, σκέπτομαι διάφορα. Ας πούμε, εγώ την ώρα που ακούω μουσική, σκέπτομαι τον Παλαμά να λέει για το θάνατο του Μπάιρον 100 χρόνια πέρασαν, δεν πέρασες. Και ζεις με τον Αϊτόν το πέταγμα και με τον Άγριο Κρίνο την ευωδιά, στο λυρισμό, στις σκέψεις, στις ψυχής, στα πάθη και στη δόξα των Ελλήνων. Αυτά όλα τα ξέρω απ' έξω, ξέρω δημοτικά, σελίδες ολόκληρες. Και τα λέω μόνη μου, πριν κοιμηθώ. Μ' αρέσει η ποίηση, με έχει θρέψει. Ο Μπάιρον ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου, μπορώ να σου πω. Και λυπάμαι που δεν τον πρόλαβα και δεν τον γνώρισα. Ενώ από αυτούς που γνωρίσατε, βάζετε πώς τους ιεραρχείτε. Το Ρούντολφ Νουρέγεφ, για τον οποίο ήδη είπατε τα περισσότερα, ότι είναι ο άνθρωπος που 15 χρόνια δεν σας πήγωσε ποτέ. Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος. Και μετά Γιάννης Ξενάκης. Ο πρώτος ήταν ο Γιάννης, γιατί με τον Γιάννη είχα και σχέσεις. Ο Γιάννης ήταν γυναικάς μέχρι αηδίας. Ο Γιάννης Ξενάκης, λοιπόν. Για πείτε μας λίγο. Να πάμε στα χρόνια του Γιάννη Ξενάκη. Λοιπόν, του Γιάννη Ξενάκη, δεν ήθελα ποτέ να γίνω στη ζωή μου ηθοποιός. Είναι ένα επάγγελμα που, που δεν μπορώ να το κάνω ούτε πρακτικά δεν μπορώ να το κάνω, γιατί είμαι πάρα πολύ... Ξέρεις ότι ο Μπράντο με κατάλαβε σε μισή ώρα που με είχε γνωρίσει. Μου λέει, θα μου στείλεις ένα προφάιλ δικό σου. Μιλάω για τον άλλο Μπράντο, τον Μπάντο που τον έλεγα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και στο λέω για ένα συγκεκριμένο λόγο αναφέρομαι σε αυτόν. Γιατί του λέω πώς θα σου στείλω προφάιλ, λέω, αφού δεν ξέρεις για ποιον γράφω, πώς θα δεις, γιατί έπρεπε να φύγει εκείνη την ώρα. Μου λέει να μου γράψεις δικό σου προφάιλ. Και πού ξέρεις, λέω, αν θα είμαι ειλικρινής. Και το θυμάμαι τη φράση του, δεν ξέρω αν θα είσαι ειλικρινής, αλλά ξέρω ότι είσαι ακριβολόγα, you are accurate. Λοιπόν, εγώ είχα την ακριβολογία τόσο άρρωστη που ήμουν άξια να σε ξυπνήσω και να σου πω αυτό που σου είπα, ότι έγινες 5, έγινες 5,5. Λοιπόν, φαντάζεσαι εμένα να λέω στο θέατρο λόγια που δεν είναι δικά μου. Εκεί αυτό αποκλείεται, δηλαδή να πάρω όπως τη φωνή, την ανθρώπινη φωνή του Κοκτώ που την έπαιξε Κυμανιάνης, και στο θέατρο την έχω δει χιλιάδες φορές, Κυμανιάνης στο σινεμά, και να παρακαλώ εγώ έναν άντρα να έρθει σπίτι μου. Μη σώσει ποτέ του και έρθει, σιγά που θα τον παρακαλάμε και από πάνω. Αυτό που έχετε πει ότι η ερωτογενής ζώνη μιας γυναίκας είναι ο θαυμασμός. Ναι, τελείως, απολύτως. Θα μας το αναπτύξετε λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Εγώ με ρώτησαν μια μέρα, λέει, δεν λέει μια γυναίκα, να σου πω, κοίταξε, είναι μεγάλη πλειοψηφία, να εξηγούμε, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις παντού, αλλά το πέδαρος το ακούς περισσότερο από τους ομοφιλόφιλους. Δεν θα τα ακούσω, εγώ δεν το έχω ακούσει από γυναίκα.
Λοιπόν, έχω περιπτώσεις απέραντες, αλλά κυρίως έχω την περίπτωση τη δική μου με το Γιάννη. Εγώ το Γιάννη, ωραίος ήταν, υπέροχος ήταν, έκανε μπάνιο καλοκαίρι, γύριζε με ανοιχτά πουκάμισα το χειμώνα, είχε ένα σώμα θείο, το οποίο όλα τα παιδιά στις Κοριαλένιο, στις Πέτσες, τον είχανε με μαγιό για να κάνουν γυμναστική και κολύμπη, μην τύχει και του μοιάσουν κάποια μέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο παιδί, δηλαδή να τρελαίνεσαι να τον βλέπεις, αλλά δεν μου έκανε εντύπωση παραπάνω από ότι, γιατί και ο Σπύρος ο Φωκάς ήταν πολύ ωραίος που ερχόταν σπίτι μου. Τον λάτρευω και τον λατρεύω και τον λάτρευα σαν άνθρωπο, αλλά όχι, σαν εντύπωση, ναι, ως γυναίκα ήταν σαν να μπαίνει ένα πολύ ωραίο λυκόσκυλο ή κάτι τέτοιο. Άρα από όσους μας έχετε περιγράψει, μόνο ο Γιάννης Ξενάκης ήταν ο έρωτας, λοιπόν, της ζωής σας. Λοιπόν, ο Γιάννης όμως έκανε κάτι το οποίο εμένα μου κίνησε την άλλη, τη χορδή του θαυμασμού. Mm. Διότι μας είπε η κυρία Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη που μας έκανε θέατρο, εγώ σπούδασα. Έκανα δραματική σχολή στο Ρώτα, ο οποίος ήξερε ότι δεν πήγαινα επαγγελματικά εκεί, άρα εγώ δεν είχα να γράψω τίποτα. Λοιπόν, και μας είχε βάλει, σε όλα τα παιδιά να γράψουν κάτι, μία σκηνή, πώς θα την ανεβάζανε, πώς θα τη βλέπανε. Και αυτός πήρε με ένα κομμάτι από μία αρχαία τραγωδία που είναι στη μέση η Κασάνδρα και γύρω της ο χορός και την περιέγραψε λεπτομερέστατα και τη μουσική του χορού που ανέβαινε, κατέβαινε, όλα αυτά τα πράγματα. Και στο τέλος, όταν τελείωσε, αυτή μου λέει: έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα, του λέει. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ αυτή την άποψη και θέλω να μου δώσεις τη βιβλιογραφία σου, γιατί μαθητούδια ήταν, από βιβλία έπρεπε να τα πάρουν αυτά για να κάνουν τις εργασίες. Και αυτό, σου λέω, ντράπηκε, κατέβασε έτσι τη μύτη του και λέει: δεν έχω βιβλιογραφία. Πώς το έγραψες? Έτσι το φαντάστηκα εγώ. Και εκείνη την ώρα τον ερωτεύτηκα, διότι όταν ένας άνθρωπος έχει ένα τέτοιο πράγμα, και πράγματι αυτό το ένστικτο που σου έχω πει πάντοτε ότι έχω, ότι εγώ δεν έχω κανένα ταλέντο. Έχω μόνο μία επαγγελματική σαν κριτικός ικανότητα να μαντεύω το ταλέντο των άλλων πριν το πάρουν είδηση πολλές φορές οι ίδιοι και χωρίς εγώ να έχω προηγούμενα, όπως με τον Τσαρούχη, όπως με τον Νίκο τον Γεωργιάδη, και όπως με το Γιάννη. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό, ότι εγώ εκείνη τη στιγμή είδα όλη την ταλεντάρα του ανθρώπου που, σου λέω, ότι όταν πέθανε, τα 10 χρόνια που έκλεισε ο θάνατός του, έγραψε η Φιγκαρό, και το έχω μέσα να στο δείξω το φίλο, λέει, ο γίγαντας του 20ου αιώνα, διότι ως αρχιτέκτον ήταν για μένα που η μουσική, πρώτον να σου πω και κάτι περίεργο. Δεν με ξενίζει η μουσική του Ξενάκη, που ξενίζει όλο τον κόσμο. Γιατί? Εκεί την ακούτε όμως τη μουσική. Την καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι ακούω κάτι. Γιατί? Προσπάθησα όλα αυτά, προσπαθώ και εγώ να τα εξηγήσω. Λοιπόν, το εξηγώ ως εξής. Όταν παρακολουθήσεις τα βήματα ενός ανθρώπου από το Α, είναι αλλιώς. Mm. Δηλαδή, κάποτε πήγαμε με την Τένι να πάμε. Εγώ πιστεύω ότι από όλες τις Βαχλιώτες, ναι, συντένει η Βαχλιώτη και όχι η Θεόνη Βαχλιώτη Όλντριτζ στην Αμερική, ότι ετούτη είναι το τεράστιο ταλέντο. Λοιπόν, και πάμε που λες, και της λέω, πάμε να δούμε, έκανε μια αναδρομική, αυτό είναι σημαντικό, έκθεση του Πικάσο. Ωραία, μπορεί να μην τον καταλαβαίνουμε τα ύστερα. Όταν όμως πήγαμε εκεί, και τα είδε και αυτή από τα πρώτα του βήματα, τα πρώτα που άρχισε να ξεφεύγει από το τυπικό και το κλασικό που μαθαίνουν τα σχολεία, το πείραμα με την εποχή, την μπλε, με την εποχή τη ροζ, με το γυβισμό, με το ένα με το άλλο, φτάνει αλλιώς. Λοιπόν, εγώ αυτά τα κατάλαβα, γιατί το Γιάννη τον γνώρισα πολύ μικρό. Και μια μέρα μου έλεγε πως προσπάθησε σαν τον Ερμή να κάνει λύρα από το κάφκαλο μιας χελώνας. Mm-hmm. Και όταν πήγα στο Παρίσι, μου έδειξε όλα του τα σχέδια, τα αρχιτεκτονικά, πώς θα βλέπε τις πόλεις του μέλλοντος. Και ήταν αριστουργήματα όλα αυτά που μου έδειξε, όλα τα σχέδια κτλ. Λοιπόν, και μάλιστα επειδή είχα χρόνια να τον δω και ίσως μάντεψε ότι τα πράγματα είχαν κάπως, ξέρω εγώ, θαμπώσει ή κρυώσει, καλά, εγώ είχα... είχα παντρευτεί, είχα κάνει όταν τον ξαναβρήκα.
Προσπάθησε, γιατί αυτός ήξερε πολύ καλά όλες αυτές τις λεπτομέρειες που λέμε, προσπάθησε πρώτα να με ξαναφέρει σε κατάσταση ηλίθιου θαυμασμού και ύστερα να προχωρήσει. Κόπιασε πολύ? Κόπιασε πολύ για να σας φέρει σε αυτό τον ηλίθιο θαυμασμό? Όχι, όχι. Δεν ήταν δύσκολο. Μου είπε πως του θυμίζω τις απόψεις του Μάρκου Αβρίλιου και αρχίσαμε να μιλάμε για τον Μάρκο Αβρίλιο, σου λέω συγκεκριμένα πράγματα. Και μου έκανε εντύπωση και του λέω για τον καιρό και μου λέει, ναι, λέει, λέω, ζει ακόμα πατέρα σου, ναι, λέει, οι άνθρωποι ζουν υπερβολικά πολλά χρόνια. Και είδα κάτι και μα λέω, μα κοίταξε, τώρα είναι άνοιξη και είναι ο καιρός, ναι, αλλά σκοτεινιάζει γρήγορα. Δεν ήτανε, πώς να σου πω, βλέπω, είδα τέτοια πράγματα. Και άλλωστε έφυγε από το σπίτι του, πήρε άλλο διαμέρισμα και έμεινε. Όσο για τη γυναίκα του, εγώ την έβλεπα σαν ένα πλάσμα που ήρθε δεν ξέρω από πού για να μπει ανάμεσά μας. Αλλά δεν το παντρεύτηκα, είχα μπλέξει μάλλον. Όταν μου είπε να πάω στη Γαλλία, να περάσουμε ένα μήνα στη Βρετάνη για να πάρουμε την οριστική απόφαση, αυτός είχε μανία με τη θάλασσα και έλεγε... Και ξέρεις, κάποτε είχε έρθει σε κόντρα με το Θεοδωράκη. Γιατί? Νομίζω. Γιατί ο Θεοδωράκης φαίνεται ότι είχε πετάξει κάτι ότι δεν κάνει ελληνική μουσική, εννοώντας λίγο αυτά τα δημοτικά. Mm-hmm. Και λέει, οι ξένοι με κατηγορούν για πυθαγορισμό και η Ελλάδα νομίζει ότι αρχίζομαι από την Τουρκοκρατία. Mm. Η Ελλάδα, λέει, αρχίζει από το βάθος της θάλασσας και πάει ψηλά στον ουρανό. Λοιπόν, και εγώ το είπε πολλές φορές, εγώ είμαι αρχαίος Έλληνας, δεν είμαι Ρωμαίος της παρακμής. Και βλέπεις ότι η επιρροή του από τότε, γιατί έγραφε σε στυλ λίγο στα αρχαία, δηλαδή το σίγμα του ήταν έτσι. Mm-hmm. Και εγώ το είχα μιμηθεί από αίσθημα, είχα μιμηθεί πώς έγραφε. Εξακολουθείτε και γράφετε έτσι? Όχι, τώρα πέρασε. Δεν γράφω καθόλου, είχα τη μηχανή. Ξέχασε το γράψιμο. Μικρότερό σας ο Γιάννης Ξενάκης? Όχι, ναι. Α. Εξαίρεση και εκεί. Ένα χρόνο διαφορά είχαμε. Α, γιατί και... έχετε δηλώσει ότι εγώ ήθελα πάντα νεότερους άντρες. Όχι, αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου ήτανε. Και ξέρω ότι πάντα η γυναίκα επηρεάζεται από τον πατέρα της. Εμένα, επειδή ο πατέρας μου πέθανε στα 44, έλεγα ότι στα 45 προσφέρω καρέκλα. Το έλεγα για χιούμορ, ας το πούμε έτσι. Αλλά υπάρχει άλλος λόγος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με σωματικά θέματα. Εγώ θέλω τους νέους, γιατί έχουν απορίες, θέλουν να μάθουν, δεν ξέρουν ποιο δρόμο να πάρουν, αισθάνομαι πιο χρήσιμη, ας το πούμε έτσι, ως δασκάλα. Γιατί κάποτε με ρώτησαν από ένα περιοδικό πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας με μία λέξη και απάντησα δασκάλα. Μ' αρέσει να διδάσκω και μ' αγαπάνε οι μαθητές μου και μελετώ για αυτούς, αυτά που σου έλεγα για τα αρχαία, τα μελέτησα και τα έμαθα από το να διδάσκω. Mm-hmm. Και διδάσκετε πάντοτε. Έτσι. Γιατί να... Κοίταξε, τώρα δεν διδάσκω πια, αλλά ούτε φέτος, ούτε τέλος, ας πούμε, δεν ήταν και ήταν μόνο 5-6 παιδιά, ξέρεις, με την κρίση γίνανε πολλά. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι στην αρχαία Ελλάδα το θέατρο ήταν εκκλησία, στα ανθιστήρια και αυτά, mm-hmm. και οι ήρωές τους ήταν οι θεοί τους. Δεν ήταν ιστορίες φαντασίας. Έχετε πει σε μια ιδιωτική μας κουβέντα και συνάντηση, μια από αυτές τις πολλές φιλικές συναντήσεις, τα όμορφα βράδια που έχουμε περάσει εδώ, ότι, Λουκίλα, τελικά με έκανες να νιώσω κάτι. Αν έναν άντρα τον πιστέψει μια γυναίκα, πάνε σπίτι τους όλοι κριτικοί. Μου την έχετε πει κατ' ιδίαν αυτή την κουβέντα. Κοίταξε, το θέμα είναι να πιστέψεις τον άνθρωπο. Εκεί μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι νέος, μπορεί να είναι... πώς τον λέγανε εκείνον που έπαιζε το γιολί και πήρε μια κοπελίτσα και ήταν 90, εκείνος δεν ξέρω πόσο. Και ήταν, τι ήταν, γραμματέας του, κάτι... Πώς τα λένε αυτά τα όργανα, τα βιόλα, μπασαβιόλα τα λέγανε οι παλιοί. Εκεί όταν θαυμάζει μια γυναίκα, δεν βλέπει μπροστά της. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι Γερμανίδα να έλεγε όχι στο Χίτλερ που είχε το χάλι του, Ιταλίδα να έλεγε όχι στο Μουσολίνι που είχε το χάλι του. Δεν κοιτάζουν το χάλι εκείνη την ώρα, εάν θαυμάζουν. Άρα πάμε στο θαυμασμό.
Είναι ο θαυμασμός, δεν είναι συχνά μόνο για καλά πράγματα. Είναι η εξουσία. Την εξουσία τη θαυμάζει η γυναίκα και βλέπεις ότι πάνε σε αυτές τις συναυλίες που τραγουδάνε τα παιδιά και βλέπεις όλες αυτές τις αίθουσες, τις τεράστιες, όλες αυτές να σηκώνουν τα χεράκια τους και να κάνουν έτσι. Γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα αυτός βάζει ορίζει τα φώτα όπου θέλει, τις κατευθύνει και ξυπνάει το αυτό τους. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή έχει εξουσία ο τραγουδιστής επάνω στη σκηνή. Και ο μεγάλος ηθοποιός έχει εξουσία εκείνη την ώρα. Δηλαδή υποχρεώνει τον κόσμο να τον θαυμάσει. Ωραία, και ιδίως αποδείξατε με αυτό το τραγούδι ότι μπορείτε να αλλάζετε με πολύ μεγάλη ευκολία τόνο, έκφραση, έτσι, ωραία, καλλιτεχνικά, ακροβατικά. Που σημαίνει ότι η κυρία Σόξος έχει βάλει 10. Εσύ. Έχετε χορευτικά στο πρόγραμμά σας. Βεβαίως. Ενδιαφέρθηκε. Θα στείλουμε το γεστήριμα και εμείς χορευτά σας. Θα γεμίσετε το χειμερινό σας πρόγραμμα. Ο κύριος Παπαδόπουλος έχει βάλει 10. Ο κύριος Κατσαρός 10, 10 η κυρία Ντάριο, 10 ο κύριος Γρηγορίου. Ευχαριστώ πολύ. 50 βαθμοί το σύνολο. Με τον άντρα μου έχω πολύ καλές σχέσεις, πολλές φορές μιλάμε πολλή ώρα στο τηλέφωνο και το κλείνω και λέω από πόσους ηλίθιους περιτριγυρίζομαι που αυτός δεν είναι ηλίθιος. Λοιπόν, ακόμα σε αυτή την ηλικία, 6,5 χρόνια διαφορά μικρότερος είναι από μένα βέβαια, και κοίταξε να σου πω. Ιταλός δημοσιογράφος ο σύζυγός. Εγώ φαινόμουν. Μένει στην Ιταλία, και πολύ συγγνώμη. Στην μένει πάντα στην Ιταλία. Στη Ρώμη. Όταν τον πρωτογνώρισα, λέω από ποια μεριά της Ιταλίας. Είσαι Ρωμάνο ντα Ρώμα, μου είπε ανεδέστατα. Λοιπόν. Πόσα χρόνια μείνατε με τον Μαραντέι? Στάσου, σε ένα χρόνο γεννήθηκε η κόρη μου, την έφερα εδώ 2,5, έμεινα 3,5. Αυτό ήταν όλο. Γι' αυτό έχασα τόσα πράγματα. Έχασα την Αλίκη στον κινηματογράφο, έχασα τον Μπάρκουλη, έχασα όλη αυτή την περίοδο. Τη χάσατε την Αλίκη, αλλά είπατε κιόλας ότι η Αλίκη. Η Αλίκη πιστεύω ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, αλλά θυσίασε το ταλέντο για να γίνει αυτό που ήθελε ο κόσμος. Δηλαδή να γίνει η εκλεκτή η Αλίκη. Θέλει να σου πω κάτι. Και θα μπορούσε να κάνει άλλου είδους καριέρα, λέτε εσείς. Εγώ την είδα στην καλύτερη Φιλουμένα Μαρτουράνο που έχω δει στη ζωή μου και το έχω δει στην Ιταλία από τη γυναίκα για την οποία γράφτηκε, από την Τιτίνα Ντε Φιλίππο, την αδερφή του Εντουάρδο. Και δεν ήταν σαν την Αλίκη, αλλά η Αλίκη βγήκε πενιντάρα με καστανιά μαλλιά και σκούρα και δεν πήγε κανείς να τη δει. Και της λέω, γιατί το ανέβασες? Το ανέβασα για Χατήρη του Δημήτρη, που ήταν ένας υπέροχος ντουμής, μην το συζητάμε. Αλλά θέλω να πω ότι όπου την είδα εγώ θαύμα, ο κόσμος έκανε πίσω. Έκανε πίσω. Και ύστερα είχε τη μανία να δεν ήθελε να φύγει ο κόσμος δυσαρεστημένος. Και έκανε πολύ πιο χαριτωμένη την κυρία με τα σκαμελίες και επίσης δεν πήγε καλά, γιατί πήγε μια φίλη μου και μου είπε το χαρακτηριστικό. Εγώ πήγα για να ψυχοπλακωθώ και δεν ψυχοπλακώθηκα. Είναι μερικοί που πάνε στο θέατρο για να κλάψουνε. Και δεν είναι κλάψανε, γιατί αυτή το είχε ξαλαφρύνει όλο. Και ήταν τότε και ο, πώς τον λένε, και ο Κιμούλης, ο οποίος ήταν μια καλονή των καλονών εκείνη την εποχή. Και ήταν
Ήταν πάντως μια παράσταση για την οποία, αν θυμάσαι, είχε κουβαλήσει στην Αθήνα το Μαύρο Μπολονίνη και την παραμονή. Του μάζεψε το θίασο και το ξέρω γιατί έλεγε και η κόρη μου τρεις λέξεις εκεί πέρα και στο φουαγέ και τους είπε «Και τώρα ό,τι σας είπε ο Μαύρο, ξεχάστε το για να το κάνει το έργο πιο τραλαλά». Και μου λέει «Εσύ, λέει, πήγαινε, λέει, να τον πείσεις, δεν θέλει να βγει να χαιρετήσει στο τέλος όταν είδε τόσο αλλαγμένη τη σκηνοθεσία του». Και πήγα εγώ και του τα είπα στα ίσια. Δεν μου λες Μαύρο, του λέω. «Εσύ έχεις ξανάρθει στην Ελλάδα, ποια είναι η ηλίκη, το ξέρεις. Όταν δέχτηκες να το κάνεις, ήξερες τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή όλη η πλατεία κάτω είναι φίλη της, από υψηλή τέχνη». Λοιπόν, λέω, δεν πρόκειται τίποτα. Επιτέλους τον μισοέπισα, αλλά έκανε μόνο αυτό, βγήκε, έκανε έτσι, έτσι, έτσι και έφυγε. Δεν έκανε τίποτα παραπάνω, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν... Πιστεύετε δηλαδή ότι η Αλίκη θα έπρεπε να έχει κάνει, μάλλον θα θέλατε να έχει κάνει μια άλλου είδους καριέρα και χάθηκε... Τεράστια καριέρα στο θέατρο. Εγώ την πρωτοείδα την Αλίκη πριν φύγω, την είδα να παίζει Μολιέρο στο Εθνικό. Και βγαίνω και λέω, εδώ είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το κορίτσι. Και ύστερα έμεινε στην Ιταλία και γύριζε και βλέπετε την Αλίκη. Έμεινε στα Ναζάκια και στα τέτοια, γιατί μόνο έτσι τη θέλανε, δεν αφάνταστο. Αλλά δηλαδή κρίμα, πραγματικά κρίμα. Το εργαλείο σας! Το ξέχασε. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Με ένα κλεφτό φίλι ακόμα πιο πολύ αρχίζει αμέσως να χτυπάει και να κάνει σαν τρελή. Και στην ανάποδια κάθε μικρή καρδιά σαν το πουλί φτεροκοπάει κατά το την μπλε ποδιά. Αλήθεια βρε παιδιά, τι πράγμα είναι η καρδιά. Ναυσικά... Ναυσικά... Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναυσικά... Ναυσικά... 30 προσκαλεσμένοι σου καχτές, κύριε. Ψυχία! Δεν με ενδιαφέρουν προσκαλεσμένοι, παιδάκι. Μάθημα, ξέρεις. Μάλιστα. Λέγε, λοιπόν. Ναυσικά... Την εισόδεμε με θύμω να γίνω το μύτυρ. Λέγε. Ναυσικά... Όλα ναυσικά, μου λες. Μπράβο, προσκέμισε μέλη, θάρρος η ζωή μας θέλει. Κι είναι πάντοτε ωραία η ελπίδα για παρέα. Και θέλεις να σου πω κάτι. Άβαφη και αυτή ήταν καλύτερη. Μια μέρα πήγα σε ένα στούντιο να γράψω κάτι και βλέπω μια κοπελίτσα να δεις καθισμένη σε ένα πάγκο και φορούσε... Έμοιαζε πάρα πολύ της Αλίκης. Φορούσε το καπέλο αυτό το ψάθινο που κάνει, ήταν άβαφη, από τον ήλιο και τα λοιπά. Και λέω, κοίτα, ύστερα από τόσα χρόνια ακόμα τα κοριτσάκια μιμούνται την Αλίκη. Και πάω να περάσω, μου λέει, καλά, δεν λες καλημέρα. Ήταν η ίδια. Άβαφη στο κρεβάτι της ήταν καλύτερη από ό,τι έβγαινε. Αλλά για να βγει στο φακό, ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει. Μου είπανε μια μέρα ότι αυτή η φωτογράφη και αυτά, ότι έκανε μία ώρα να κανονίσει το φωτισμό της. Και λέει ο επιτέλους ο σκηνοθέτης, παιδιά αρχίζουμε. Λοιπόν, κυρία Λίκη, εσείς θα βγείτε από εκεί και θα περπατήσω στο διάδρομο. Λέει ναι, μα δεν κανόνισα φως για το διάδρομο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι, τίποτα και ήξερε, διόρθωνε το στόμα της δεν μια μέρα. Δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Τα πάντα δηλαδή, ήξερε πώς να βγει με την καλύτερη της μορφή. Αλλά αυτή η μορφή την άφησε τελείως πέρα από κάθε μόδα. Ήταν ένα παλιό πράγμα πια, κατάλαβες. Να σας πάω εκτός συνόρων σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Χορεύετε με τον Ομάρ Σαρίφ στα νιάτα του. Και να σου πω και το αληθινό του όνομα, είναι Μισελ Καλούμπ και δεν είναι Αιγύπτιος, είναι Λιβανέζος.
Και τον ξέρουμε όσο Ομάρ Σαρίφ και Αιγύπτιο τόσα είναι χρόνια. Είναι το, πώς το λένε, είναι το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο. Μάλιστα. Εγώ και το... εδώ ο χορός που είναι. Ο χορός είναι στις Κάνες, ναι. Όπου είχε πάει πριν κάνει το έργο που τον καθιέρωσε το Λόρενς της Αραβίας. Mm-hmm. Είχε πάει με μία αιγυπτιακή ταινία, λίγο αστυνομική, πίσω από αρχαίες κολόνες τρέχανε, κάτι τέτοια, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Αλλά την είχε κάνει ένα παιδί 29 ετών, πανύψηλος καμπούρης με μεγάλη μύτη, που τον λέγαμε τότε Τζόου Σαχίν, ύστερα έγινε ο Γιουσέφ Σαχίν, που έγινε ο θρύλος του αιγυπτιακού κινηματογράφου. Τότε ήταν πολύ νέος. Πήγα εγώ με την Αλίκη Λύκου, η οποία είχε καταχάσει μια περιουσία υποστηρίζοντας τον γαλλικό κινηματογράφο και την είχε βάλει η Ένωση Γάλλων Παραγωγών υπεύθυνη για όλη τη Μεσόγειο. Και τότε ήταν Έλληνες οι δημοσιογράφοι. Και η παρέα κάθε βράδυ ήταν η Αλίκη, γιατί τότε γνώρισα και τον άντρα μου, η οποία έγινε και κουμπάρα μου ύστερα μαζί με τον Πλωρίτη. Η Αλίκη έγινε κουμπάρα σας? Όχι, η Βουγιουκλάκη, ναι, λέω Αλίκη. Αλίκη Λύκου λεγότανε. Ναι, με συγχωρείς, να καλά το πεις για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, και ήταν Έλληνες οι δημοσιογράφοι, η Αλίκη Λύκου, ο Τζον Σαχίν, ο οποίος έπινε και έκλαιγε κάθε βράδυ γιατί είχε ερωτευτεί τον Σερίφ, ο οποίος δεν του είχε καθίσει. Ο Σερίφ είχε παντρευτεί τη Βουγιουκλάκη της Αιγύπτου και είχε ένα γιο, τον Τάρεκ. Με εσάς αυτή η φωτογραφία είναι τελείως, επειδή βλέπουμε ένα βλέμμα περίεργο. Δεν υπήρχε τίποτα, μόνο χορός. Κοίταξε, έγινε, ξεκίνησε μια κατάσταση έτσι φλερταζίδικη για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί είμαστε οι μόνοι νέοι σε όλη την παρέα. Δεν κατέληξε. Αλλά εκείνος μόλις παίχτηκε η ταινία του και τον είδαν, ήταν πάρα πολύ ωραίος και από τη μία μέρα στην άλλη έγινε διάσημος και χάλασε ένα ραντεβού με κάποιο δημοσιογράφο που του είχα κανονίσει. Και πάμε ένα μεσημέρι, αυτό είναι νόστιμο που θα σου πω, πάμε ένα μεσημέρι σε ένα πάρτι του φεστιβάλ. Οι Γάλλοι, ξέρεις, βγάζανε όλο σαλάμια και τυριά και κρασιά. Είχε ένα μεγάλο τραπέζι, είχαν πέσει όλοι οι δημοσιογράφοι. Εγώ του λέω, μου λέει, ξέρεις, λέει, συγγνώμη για το φθροχτεσινό. Λέω, όχι, όχι, ξέρω, λέω. Εντάξει, στην ώρα του είναι μόνο ο κύριος Ρενέ Κλέρ. Δηλαδή τα μικρά καβαλάνε και όχι, οι μεγάλοι είναι εντάξει. Και αυτό σηκώθηκε έτσι σε ένα δέντρο, εγώ από το πίσω δέντρο, έτσι από τα νεύρα μου. Ο Πλωρίτης πήγαινε απάνω κάτω και δεν αποφάσιζε πού να ανοίξει θέση και με πλησίασε ένας νέος εκείνη την ώρα μάλιστα και μου λέει δεν τρώτε τίποτα, του δείχνω τον κόσμο που είχε πέσει έτσι στο τραπέζι, μου λέει να σας φέρω εγώ κάτι, έκανα εγώ και άλλα τον παρακολούθησα να δω τι κάνει και δεν ενόχλησε κανέναν, μου έφερε ένα πιάτο γεμάτο, ύστερα μου λέει χορεύουμε, λέω δεν χορεύω, λέει ούτε εγώ αλλά δεν πειράζει και τον παντρεύτηκα. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Εδώ, Μάρλον Μπράντο. Α, ο Μπράντο είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είναι μυθιστόρημα μεγάλο, άστο. Δεν θέλουμε, δεν το αγγίζουμε. Θα του γράψω κανένα βιβλιαράκι. Εδώ. Όχι, όχι. Αυτόν τον συμπαθούσα πολύ, αλλά δεν είχα τίποτα μαζί του. Μάλιστα. Αυτό είναι σε ένα πάρτι που έγινε στα γραφεία της, του Δαμασκηνού και Μιχαηλίδη. Κοίτα να δεις, ποτέ στη ζωή μου δεν πλησίασα άνθρωπο να πω θέλω να σας πάρω συνέντευξη, είμαι δημοσιογράφος. Το έφερε η μοίρα να μας συστήσουνε. Mm-hmm. Κύριος Τάδε, η κυρία Τάδε. Εδώ. Εδώ πέρα είναι μια εποχή που άρχιζε ο πόλεμος. Είναι ο Μιλιέξ, τον οποίον λατρεύαμε όλοι. Εγώ είμαι πρώτη αριστερά. Είναι πολλές οι μαθητριές μου. Είναι η Γαλλική Ακαδημία. Και όταν έκλεισε η Γαλλική Ακαδημία, κάναμε μάθημα. Ερχόταν και μας έκανε μάθημα στα σπίτια μας. Mm-hmm. Και εκεί γνώρισε και εκείνος μια νεαρή κοπέλα, την οποία παντρεύτηκε Ελληνίδα και μου έλεγε πάντοτε ότι είναι το λεξικό μου. Εδώ. Αυτή είναι η πιο καλή γυναίκα που έχω συναντήσει στη ζωή μου, η Μπέργκμαν. Η Μπέργκμαν. Μα τόσο καλή, νόμιζε ότι ντρεπόμουν να τη ρωτήσω και προσπαθούσα να με βοηθήσει. Τότε ήταν μέλος της Επιτροπής αυτή τη φωτογραφία και ήθελε να της πάρει συνέντευξη ο Κάρολος, ένας φίλος μου, ο οποίος δούλευε στην ΕΡΤ. Και πήγαμε όλοι με τους φωτογράφους και αυτά και εγώ πήγα για διερμηνέα. Και μας δέχτηκε με τα μαλλιά της μέσα σε κουρελάκια και λέει, εγώ δεν πάω, λέει, κομματήριο έτσι. Και λέει,
Και έγινε η συνέντευξη, ας πούμε, και τη λατρέψαμε όλοι. Και ύστερα την ξαναείδα στην Αμερική, που γύριζε μία ταινία με τον, πώς τον λένε, με τον Άντονι Κουίν, και μου λέει, τώρα θέλεις να με ρωτήσεις τι σχέσεις έχω τώρα πια, ύστερα με το λόγο του Ρωσελίνη, τι σχέση έχω με την κόρη μου και αυτά. Όχι, τις έλεγα, εμένα τα ιδιωτικά σας δεν με ενδιαφέρουν, ναι. Και ο άλλος θα έκανε πρωτοσέλιδο με αυτό. Στη Ρώμη ήταν πολύ κοντά το σπίτι της πεθεράς μου. Ήταν πολύ κοντά στο δικό της. Mm. Και ξέραμε λεπτομέρειες, γιατί ξέρεις, οι κοπέλες που δουλεύανε, μιλούσανε, κουτσομπολιά, πράγματα. Αυτός ήταν θεότρελος στα οικονομικά του, ο Ρωσελίνη. Είχε πάρει και τρίτο αυτοκίνητο, 4 σέρια, εκτός σειράς, που το κάνανε ειδικά για αυτόν, χωρίς να έχει ξεπληρώσει το πρώτο. Αυτή κάθε μέρα έγραφε τους λογαριασμούς σαν την Γκρέτα Γκάρμπο. Οι Σουηδέζες ήταν με το λογαριασμό και η εφημερίδα με δραχμή μία, που λένε. Οι άντρες τρελοί. Οι άντρες τρελοί. Οι άντρες ήταν. Ο Ρωσελίνη, καλά, ούτε υπολόγισε ποτέ λεφτά, ούτε υπολόγισε τίποτα ποτέ. Εδώ, αυτός ο νόστιμος νέος. Αυτός ο νόστιμος νέος είναι ο πρωταγωνιστής του Φελίνη στο Αμαρκόρντ. Αυτός είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση. Τον έχασα πολλά χρόνια, τον ξαναείδα, ήρθε στην Ελλάδα πέρυσι. Πάντα έμενε σπίτι μας όταν ερχότανε. Αυτός είναι η περίεργη περίπτωση, γιατί τον χάσαμε και τον βρήκαμε γιατί έγραψε ένα βιβλίο που έκανε τόση φασαρία έξω και μεταφράστηκε σε τόσες γλώσσες, που εκεί που έγραφα κεφάλαιο για αυτόν και έλεγα ότι τον έχω χάσει από τότε τον Μπρούνο, ξαφνικά και αυτός ήθελε να με παντρευτεί. Λέω, η μάνα σου, λέω, άμα με δει θα πάθει νευρικό, γιατί είναι πολύ μικρότερη μου. Και ξέρεις κάτι περίεργο. Γιατί οι ομοφιλόφιλοι θέλανε πολύ να με παντρευτούν ή να ζήσουμε μαζί. Κι όμως εσείς δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό σας μετά το Μαραντί που κάνατε και το παιδί σας στην Ειρήνη, ποτέ δεν θέλατε. Για μένα ο γάμος είναι ο χειρότερος εφιάλτης. Είναι ο χειρότερος εφιάλτης γιατί? Γιατί πρέπει να ασχολούμαι συνέχεια με έναν άνθρωπο και ενώ όταν μου τηλεφωνάνε τα μεσάνυχτα να μην μπορώ να ντυθώ και να βγω. Δεν μπορείτε λοιπόν να εγκλωβιστείτε σε ένα γάμο αυτό. Ναι, και γενικά όσο μου κρατήσει, μου κρατάει. Ύστερα περνάει. Δεν είναι. Εγώ είχα πολλές σχέσεις στη ζωή μου, που οι οποίες δεν ήταν ερωτικής φύσεως, με τον ποταμίτη προς Θεού. Ποτέ ούτε έτσι δεν είχαμε κάνει. Γιατί ξέρω πως μερικοί ομοφιλόφιλοι συχαίνονται να τους αγγίζουν οι γυναίκες. Και λέω, αν ανήκεις αυτό, γιατί να το πιάσει το χέρι να του πω γεια σου. Δεν τον έπιανα ούτε έτσι. Εδώ. Α, τίποτα. Ο Ζαν Μαρέ είχε έρθει εδώ πέρα και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία, γιατί ήθελε να πάρει και έναν Έλληνα από εδώ να τον πάει έξω. Και λέω, πώς έμαθε και ότι θα γίνει σπουδαίος στο γαλλικό κινηματογράφο αφού δεν ξέρει γαλλικά. Και έγινε φασαρία σε εφημερίδες. Εδώ είναι προκλητική η φωτογραφία. Για πείτε μας. Ναι, αυτός είναι ο Τσαρούχης επάνω στο τέτοιο. Ο Τσαρούχης, ομολογώ σου, λέω ότι βρόντιξα τα πάντα και τη σχολή και όλα χωρίς να τον ξέρω, και εδώ λειτουργήσε το ένστικτο, γιατί μου είπε ο αυτός. Μου είπε ο Νίκος ο Γεωργιάδης, παράτα τα όλα. Γιατί αυτός έχει τα μυαλά τα δικά μας, τότε δεν τον ήξερε κανένας. Εμένα στάθηκε ο συνεχιστής του πατέρα μου, ας το πούμε έτσι. Εάν έχω την παραμικρή ευρύτητα μυαλού που έχω, οφείλεται σε αυτόν. Και το γεγονός ότι εγώ έχω καταλάβει ορισμένα πράγματα. Το φύλο του ανθρώπου κανονίζεται στον 4ο μήνα περίπου, νομίζω. Λοιπόν, αυτοί που γεννιούνται μπορεί να είναι 50-50, μπορεί να είναι όμως 49 και 51, μπορεί να είναι 48 και 52. Δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα κοπάδι. Α, αυτοί είναι όλοι οι ομοφιλόφιλοι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, άλλοι που παλεύουν να γλιτώσουν, όπως ο Μπρούνο. Γιατί τον βίασαν οι παπάδες όταν ήταν μικρός. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι το βιβλίο που έχει τόση μεγάλη επιτυχία. Αλλά κοίταξε, εάν πρόσεξε, εκεί είναι και κάτι που μπορεί να χρησιμεύσει σε μητέρες αυτό που θα σου πω. Αυτό το παιδί ανήκε σε μια οικογένεια πάρα πολύ φτωχή. Δηλαδή στο Βένετο επάνω, άμα ακούσει Ιταλό και τελειώνει σε ίν και δεν είναι τελειώνει σε φωνίεν, είναι από εκείνα τα μέρη, mm-hmm. Τζανίν. Λοιπόν,
Και όταν τον ψάχναμε ήταν τόσοι που δεν μπορούσαμε να τηλεφωνήσουμε σε όλους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ήταν στη Τζάπα από το πρωί σαν τη νύχτα. Δεν κάνανε καμία περιορισμό και να μην κάνουν παιδιά, ιδέα δεν είχαν. Είχαν 7. Και πήγαν οι παπάδες, χτίσανε ένα υπέροχο κτίριο, ένα υπέροχο πάρκο και είπανε να μας στείλετε τα παιδιά σας, να τους μάθουμε και λατινικά, να τα μορφώσουμε, να γίνουν παπαδάκια. Και ήταν φυσικό, η γυναίκα το τελευταίο πια που δεν είχε ένα κομμάτι ψωμί να του δώσει, το έδωσε εκεί. Λοιπόν, το παιδάκι αυτό, όταν εβιάστη από τον παπά, ο οποίος την άλλη μέρα του είπε, γιατί αυτά ξομολογιόντουσαν κάθε πρωί, του είπε «Νεσούνο το βράσα πέρλο», είναι και ο τίτλος του βιβλίου, κανείς δεν πρέπει να το μάθει και του έδωσε άφεση αμαρτιών ο παπάς. Ξέρεις ποια είναι η εξήγηση? Το παιδί αυτό έμεινε ομοφιλόφιλος, πάλεψε να απαλλαγεί, παντρεύτηκε, έχει σήμερα 2 γιους που είναι 30 χρονών το ένα το άλλο και δεν μπόρεσε να απαλλαγεί. Έκαψε το αυτοκίνητό του από εκεί που ζούσε να μην έχει τον πειρασμό να κατεβεί στην πόλη να ψωνιστεί με ένα στον δρόμο. Γιατί ποτέ οι γονείς του δεν το είχαν χαϊδέψει και δεν το είχαν φιλήσει και γλυκάθηκε. Λοιπόν, είναι λάθος να νομίζουν ότι τα αγόρια δεν πρέπει να τα αγγίζεις γιατί το ένα και το άλλο. Ο άνθρωπος μια τρυφερότητα την έχει ανάγκη. Την αγκαλιά τη θέλει και είναι το καλύτερο φάρμακο. Ναι. Την αγκαλιά. Αγόρια ναι. Και κορίτσια. Εδώ. Ο Μήνος ο Βολανάκης υπήρξε για μένα από άποψη τέχνης, ό,τι σπουδαιότερο είναι δυνατόν, να σου το πούμε έτσι. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όπως το είχαμε μιλήσει και μαζί, ήταν αυτός που έκανε τους ηθοποιούς να πιστεύουν ότι αυτό που ήθελε εκείνος ήταν αυτό που πράγματι θέλανε οι ίδιοι να κάνουν σε μια ερμηνεία. Και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ναι, και σου είπα, το Μάνο με κάλεσαν σε ένα σπίτι στην κατοχή, την κυρία Κακακούρη, να πιούμε τσάι. Και μου είπαν, θα έρθει και ένα παιδάκι να παίξει πιάνο. Και είδα ένα παχουλό παιδάκι με 2 στρογγυλά παχουλά χεράκια που μας έπαιξε πιάνο. Από τότε τον γνώρισα, τον αγαπούσα πολύ, είχα μεγάλο θάρρος, αλλά όταν μεγάλωσε τελευταία φορά, θυμάμαι, είχα πάει σε ένα νοσοκομείο να τον δω. Ύστερα δεν ξαναειδωθήκαμε, γιατί κι εγώ άλλαξα ζωή κι αυτός. Ταλέντο μεγάλο ο Μάνος, ο οποίος... Εγώ σου λέω, ήταν σαν τα πουλάκια που κελαϊδάνε και του βγαίναν όλα σωστά. Ποιον έπιασες τώρα? Όχι, εδώ έπιασα. Α, ναι. Αυτό είναι μπαλμασκέ στο σπίτι μας, στο ψυχικό. Αυτή η εσωτερική σκάλα, όταν την πήραν οι Γερμανίδες, κάνανε πάρτι και άνοιγαν τις βρύσες για να πέφτει καταράκτη στη σκάλα. Κατάλαβες τι το κάναν το σπίτι? Α, πολύ πρωτόκολλο. Ναι, αλλά θέλει να σου πω κάτι που πιστεύω απολύτως. Λένε, μιλάνε για την καθαρότητα της ράτσας, αυτά είναι γελία πράγματα. Οι πρώτοι που απήκησαν την Ελλάδα ήταν από τη Βαβυλώνα, από όλα αυτά τα μέρη και μας κατέβηκαν οι Αχαιοί από πάνω, από το βορρά και κάψανε και όλη την Κρήτη, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, και οι Έλληνες και οι Τρώες ήταν Έλληνες. Ξέρεις ότι ο πρώτος Σόκος αναφέρεται στο Λάμδα της Ιλιάδος και λέω εγώ στο θείο μου τον Τάκη, ο οποίος τα πίστευε όλα αυτά. Του λέω, μα θεία, λέω, είμαστε εχθροί. Τι εχθροί, μωρή μου, λέει. Σε λένε Ανδρομάχη και είναι Κινέζοι, και είσαι Κινέζα. Έλληνες τα κιανθεί, μόνο που οι Έλληνες παλεύαν πάντα μεταξύ τους. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά όλα, πιστεύω ότι η γεωφυσική, η μορφή μιας χώρας, ο ήλιος της, η φύση της, διαμορφώνει τους ανθρώπους. Αυτοί όλοι που μείναν εδώ, όλες αυτές οι φυλές που μαζεύτηκαν από όλα τα μέρη, δημιούργησαν ένα κοκτέιλ γιατί ζούσαν στην Ελλάδα. Σε αυτή την Ελλάδα λοιπόν που ζούμε και ζούμε τόσο δύσκολα τα τελευταία χρόνια, ναι, βλέπετε φως? Εγώ να σου πω κάτι, εγώ προφήτης δεν είμαι, αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ μεγάλωσα την κόρη μου με τη φράση «για όλα αυτά με εμείς». Δηλαδή μου λέει, αν με προδώσει μια φιλενάδα μου, φταίσαι εσύ που τη διάλεξες. Λοιπόν, θέλεις να σου πω ένα μικρό παράδειγμα. Μπορείς να βρεις όλο το μυστικό στα πουρμπουάρ. Δηλαδή, στην πλατεία Κολονακίου, 3 μέρες πριν από το ευρώ, κάνει φίλη μου μεγάλη τραπεζάρα με 10 άτομα και ρωτάει εδώ και εκεί πόσα να δώσω στον καρσόνι. Της λένε 50 με 80, αυτή αφήνει 100 δραχμές. 5 μέρες ύστερα από το ευρώ μπορούσε να δώσει λιγότερο από 3.500.
Άρα ποιος το κατάστρεψε. Και εκεί είναι το έγκλημα, το ότι το μικρότερο χαρτονόμισμα, το 5 ευρώ δηλαδή, ναι, είναι τόσο... ήταν 1500 ευρώ. Ναι, και ήταν τόσο μικρό δαχμές. Που δεν το εξετίμησε κανένας λόγω ναι, μικρότερος. Όχι, λέω και το χαρτονόμισμα που είναι το 5 ευρώ, που είναι 1500 δραχμές. Που το λιγότερο που άφηνε ήταν το 5 ευρώ, άρα 1500 δραχμές. Από εκεί που η φίλη σας άφηνε τις 100 δραχμές, έφτανε να αφήνει 1500. Ναι. Και είδατε, πες τα 5 ευρώ, το 1 το πεντάλεπτο, το οποίο είναι τόσο. Εμένα μισό ευρώ ζητιάνος μου το πέταξε στα μούτρα, ναι. Σορκίζομαι, ναι, μου το πέταξε. Μισό ευρώ, ναι. Λοιπόν, αυτά ποιος τα έκανε. Που μισό ευρώ είναι 175 ναι. δραχμές. Και η φίλη μου η Αλίκη η Μεϊντάνη πήγε σε μεγάλο καθηγητή στο Μόναχο για τα πόδια της και είχε 200 ευρώ στη τσάντα της και λέει πόσα θα μου πάρει γιατί εδώ παίρνανε 100 την επίσκεψη και της πήρε 21,50 και αυτή η γυναίκα με γερμανομαθημένη δεν μου είχε πει μία ανακρίβεια όσα χρόνια την γνώριζα. Άρα φταίει το ευρώ απ' τη μία, φταίμε εμείς που μπήκαμε στο ευρώ και τώρα που όχι, βλέπετε φταίμε φως. Φταίμε εμείς που είμαστε κλέφτες. Κλέβα αρματολή και κλέφτες. Δεν περνάει ημέρα στην τηλεόραση που να μην διαβάσω για μια απάτη μαμούθ. Μαϊμού συντάξεις δηλαδή, μαϊμού βολέματα, μαϊμού πτυχία που βολεύτηκαν. Εκεί λέτε, εκεί το αποδίδετε εσείς. Εγώ ότι ακριβώς... αποδίδω ότι αν δεν έκλεβαν τόσο πολύ οι άνθρωποι και κοίταξε να δεις 400 χρόνια. Προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία. 400 χρόνια το να μην πληρώσεις φόρους στους Τούρκους ήταν πατριωτική πράξη. Λοιπόν, μπορεί αυτό να επηρέασε την κατάσταση. Αλλά εκείνο το άλλο που έχουμε της τρέλας της δικής μας, για να αναφερθούμε και σε αυτό, είναι ότι διάβασα ότι βγήκε μια εφημερίδα που λέει κάτι υπονοούμενα για τη μασονία. Ξεχνάμε ότι οι μασόνοι δημιούργησαν την Επανάσταση. Ξεχνάμε ότι τέκτον ήταν ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και όλη η φιλική εταιρεία, όλοι. Λοιπόν, και ο Ξάνθος ήταν όλοι, ο Αναγνωστόπουλος, οι πάντες. Όλοι οι βασιλείς στον κόσμο ήταν, όλοι οι αρχιεπίσκοποι, ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, ο αδελφικός φίλος και του πατέρα μου, ο Βενέδικτος, ο οποίος ήρθε να εξομολογήσει τον πατέρα μου. Μείνανε 4 ώρες κλεισμένοι στο δωμάτιο. Εγώ περίμενα απ' έξω, είχε φέρει και 2 παπαδάκια με τέτοια, τα οποία κοιμήθηκαν τα καημένα. Και βγαίνει έξω και μου λέει: σήμερα εγώ συγχωρέθηκα. Και έφυγε. Όλοι ήταν. Είναι ο πατέρας μου, είναι ο θείος μου, είναι ο άντρας μου. Είναι τρέλα δηλαδή ακόμα να μεταχειρίζονται αυτή τη λέξη μασονία μόνον και μόνον για να τους αγοράσουνε οι αγράμματοι. Αρνητικά λοιπόν τη χρησιμοποιούν. Πείτε μου εσείς πού βλέπετε το φως τώρα, πώς θα μπει μια τάξη σε αυτό το πράγμα. Εγώ όπως σου είπα δεν ψηφίζω για ένα πολύ απλό λόγο. Δεν ψήφισα ποτέ μου, διότι κινηματογράφο, θέατρο, ζωγραφική, δεν κάνω τη σεμνότυφη, ποίηση, λογοτεχνία. Ξέρω, τα ξέρω πάρα πολύ καλά και μπορώ να τα κρίνω. Και... δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να κρίνει πολιτική και οικονομία που τη λέξη ομόλογο, αν μου πεις τι θα πει, δεν ξέρω. Και έχετε δηλώσει κιόλας ότι αν ένας από τους φίλους μου γίνει υπουργός, θα ξαναπατήσει σπίτι μου. Ναι, έκανα μία μικρή εξαίρεση γιατί δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο στο γιατρό μου, το βάει τον Αποστολάτο. Ναι, τον οποίο τον βλέπω. Τον γνώρισα ναι. ως γιατρό και δεν ναι, τον γνώρισα ως ναι. πολιτικό. Και δόξα τω Θεώ, αν ζω σήμερα 91 και κάτι που είμαι, το Σεπτέμβριο τα κλείσα ως γνωστόν γιατί το είπα σε όλη την Αθήνα. Το φίλο στο Βάη, ο οποίος και το δόντι μου να πονούσε, πήγαινα να του πω τι να πάρω. Οπότε, κυρία Σόκου, μέσα από όλη αυτή τη ζωή που έχετε ζήσει, πιστεύετε ότι μέσα από αυτή την κρίση που βιώνουμε όλοι... Βλέπω και που τις γυναίκες πιεστεί... να ανεβαίνουν, ναι. αλλά βλέπω αυτό που με ρώτησε αυτός ο φίλος μου, λέει το παραξηλώσανε και του απάντησα, δυστυχώς. Κάθε επανάσταση και ιδίως μια τόσο κακοποιημένης ράτσας όπως ήταν οι γυναίκες, οι οποίες έπρεπε όλο το νάζι και το κούνημα για να καταφέρουν τον άλλον, και το νιάτο και όλα. Δεν είναι δυνατόν, κατάλαβες, κάθε επανάσταση έχει και τη λεμιτόμπο και θα πέσουν κεφάλια. Θα παίζουν κεφάλια και θα ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Είμαστε στη Όχι, νύχτα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερη μέρα. Αυτή τη στιγμή σφάζονται όλοι γιατί πιστεύω ότι η γη μήτυρ, η Δήμητρα,
η οποία απεκαλύφθη από τους επιστήμονες της Αμερικής ότι είναι ζώνο οργανισμός, ότι έχει όλα τα στοιχεία ζώντος οργανισμού, νομίζω ότι η γη πια έχει θυμώσει με το χάλι μας. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο, το ελεηνότερο ζώο της δημιουργίας, πρώτον γιατί είναι το μόνο που σκοτώνει τον όμοιό του. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ζώο που να σκοτώνει τον όμοιό του. Μπορεί να παλέψουν δύο ελάφια για μία ελαφίνα, αλλά είναι άλλο πράγμα. Δεν θα στείλουν εμένα το παιδί μου με μία ξυφολόγχη να τυχώσει στην κοιλιά του ενός άλλου αθώου παιδιού. Λοιπόν, είναι το μόνο που κατέστρεψε το σύστημα, τον αέρα που αναπνέει, το μόνο που λέρωσε και χάλασε το μέρος που ζει. Λοιπόν, για μένα ο άνθρωπος είναι ένα είδος που πιθανόν αυτή τη στιγμή να θέλει αυτή η άγρια φύση που λέγεται, που άλλος τη λέει Θεό, άλλος τη λέει έτσι, άλλος τη λέει όπως θέλει, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια θρησκείες στον κόσμο, τη βλέπω τον άνθρωπο να πηγαίνει κατά διαόλου που λέμε λαϊκός, γιατί έφτεξε πάρα πολύ. Ο Χάξλι έχει ένα βιβλίο που είναι θεατρικό, αλλά δεν ανεβαίνει, είναι μόνο να το διαβάζεις, και έχει ένα σκύλο με τρία κεφάλια, που τα κεφάλια είναι του Άινστάιν, και από πάνω ο κυβερνήτης του σύμπαντος που τον μαστιγώνει και του λέει «Αργείς να καταστρέψεις τη γη, βιάσου, καταστρέψέ την τώρα!» Διότι τη γη την κατέστρεψαν οι διάνοιες. Οι Μάου Μάου δεν έβλαψαν κανέναν. Έμειναν πιστοί στις θεωρίες τους, δηλαδή εννοώ σε αυτά τα λίγα που πιστεύανε, ήθη, έθιμα. Και θα σου πω και κάτι. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε τίποτα για τις λέξεις που χρησιμοποιούμε αυτό σήμερα. Αυτό ήθελα γιατί να κλείσω έτσι, γιατί εκεί. Αυτό μου το λέτε πολύ συχνά στο τηλέφωνο και ήθελα έτσι να καταγραφεί στην κάμερα. Είναι τόσο λοιπόν, ενδιαφέρον αυτό. Μια φορά και τα καιρό υπήρξε ο μεγαλύτερος πολιτισμός του κόσμου, ο πολιτισμός της Κρήτης, ο Κρητομινωικός. Μήνος δεν ήταν το όνομα ενός βασιλιά, δεν μπορεί ποτέ ένας βασιλιάς να αφήσει το όνομά του σε όλες τις δυναστείες. Mm-hmm. Ήτανε τίτλος, ας το πούμε έτσι. Και υπήρχε μετάλευμα εκεί. Γι' αυτό και οι αρχαίοι που έντυναν με μύθους όλες τις πραγματικότητες, το έντυσαν με το μύθο του Λαβυρίνθου, και το μύθο ότι δίνανε τις 100 κοπέλες, που στην πραγματικότητα ήταν οι φόροι που πληρώναν τα γύρω νησιά. Λοιπόν, μια μέρα αυτό το μετάλευμα ελαττώθηκε πολύ. Άμα το βγάζεις. Τελείωσε. Και πολλοί Κρήτες πήγανε σε όλη τη Μεσόγειο, που ήταν τότε η Μεγάλη Ελλάδα, μέχρι η Αγγλία, όπως τα λέγαμε σήμερα, λαθρομετανάστες. Και βρήκανε δουλειά. Αυτούς τους έλεγαν μήνους. Εξού σε όλες τις γλώσσες, αρχίζοντας τις κάτω προς τη Μεσόγειο, αρχίζοντας όμως από την Αγγλία, το ρηχείο λέγεται mine, μίνα, μίν κλπ. Το ρηκτό λέγεται mineral και αυτά. Και αυτό δεν έχει, υποτίθεται, ελληνική προέλευση αυτή η ρίζα, αλλά προέρχεται από τους μήνους. Από τους Κρήτες που δούλεψαν εκεί και τους έλεγαν μήνους τους Κρήτες. Λοιπόν, και σήμερα υπάρχει αυτή η λέξη. Τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτό είναι και μια απάντηση που λέγαμε για την ομηρική γλώσσα. Ότι κάποτε τραντάχτηκε όλη η Μεσόγειος, είναι γεγονός, και η Ελλάδα χώρισε από την Αφρική, και η εβραϊκή μυθολογία, την οποία μας έχουν επιβάλει στα σχολεία, δεν ξέρω γιατί, μιλάει για τον Αδάμ, για τον Νόε και την Κιβωτό, και δεν μιλάει αρκετά για τον Διευκαλίωνα και την Πύρα, γιατί και εμείς είχαμε, υποτίθεται, κατακλυσμό. Μόνο που στη δική τους Κιβωτό δεν τρέξανε στο Αραράτ, πήγανε στον Παρνασσό. Και αφού πήγανε στον Παρνασσό, εμφανίζεται ο Δίας, όπως εμφανίστηκε ο Ιεχωβάς στους άλλους, και τους λέει «Τι θέλετε από μένα?» Και λένε αυτοί «Να ξανακάνεις, δεν μπορούμε να ζούμε μόνοι μας, να ξαναγίνει το ανθρώπινο γένος». Λέει να σηκώνετε τα κόκαλα της μάνας σας και να τα πετάτε πάνω από τον ώμο. Και εξαφανίζεται ο Δίας. «Ποια μάνα?» λέει, «Εμείς δεν έχουμε μάνα». Και το βρήκανε. «Μάνα, η μάνα γης, η μητέρα γης, η γη, μήτηρη Δήμητρα, είναι η γη. Άρα τα κόκαλα είναι η πέτρα». Και άρχισαν να πετάνε τις πέτρες, και κάθε πέτρα που πέταγε εκείνος γινόταν άντρας, κάθε πέτρα που πέταγε εκείνη γινόταν γυναίκα. Και την πέτρα ο Όμηρος τη λέει
Λα. Λα. Εξού και λαός. Ο λαός, λαός που λέμε σήμερα σημαίνει ότι είμαστε όλοι κοντρώνες. Κοντρώνια. Κοντρώνες είμαστε όλοι. Και αυτό μπορεί να βρεθεί σε χιλιάδες λέξεις οι οποίες προέρχονται από εκεί. Αυτά διαβάζετε αυτή την εποχή, γιατί... Αυτή την εποχή έχω μανία να βρίσκω τέτοιες λέξεις. Σε κάθε μας τηλεφώνημα με εκπλήσετε, μου λέτε και κάτι καινούριο, καινούριο τέτοιο. Σου λέω, βρήκα καινούριο. Mm. Γιατί, κοίταξε, όλους τους ερεθισμούς τους έκανε η κυρία που είπε ότι είναι... ότι είναι νεκρή γλώσσα η αρχαία. Mm-hmm. Και πήγε εγγονή φίλης μου στη φιλοσοφική και η καθηγήτρια εκεί της είπε τα ίδια, ότι είναι νεκρή γλώσσα. Λέω, αυτή δεν πάει στον οφθαλμίατρο, πάει στον ματογιατρό. Βεβαίως, άμα δεν ξέρεις τι θα πει. Η λεχόνα, λεχό, λέχο, είναι το κρεβάτι. Mm-hmm. Και επειδή μένει η γυναίκα στο κρεβάτι ξαπλωμένη, δεν λέμε το καράβι, λέμε ναύς. Mm-hmm. Σήμερα δεν λέμε ήρθε μία ναύς, αλλά λέμε ναύτης. Ναύσταθμος, ναύτης, ναυσιπλοεία. Όλα, όλες οι λέξεις. Αν ψάξει, καμία δε επιστημονική λέξη δεν υπάρχει που να μην αποτελείται από αρχαίες λέξεις. Καμία. Δηλαδή με γαλλικές λέξεις δεν μπορείς να δημιουργήσεις τη λέξη ψυχολογία. Αυτά θα τα γράψετε κάποια στιγμή. Το έχουν γράψει πολλοί αυτά. Όχι, εμείς τα θέλουμε από εσάς. Όπως μας τα λέτε, να μας τα γράψετε. Ναι, καλά, κοίταξε. Εγώ δεν τα έμαθα, σου είπα, γιατί μελέτησα πάρα πολύ την αρχαία μυθολογία και θέλω να διαβάζω και σκάω που δεν καταλαβαίνω και έχω ανάγκη από τη βοήθεια μιας μετάφρασης πλάι μου. Άμα ρωτάς από πού έρχεσαι, λέει στο συμπόσιο «Φαλιρόθεν». Από το φάλιρο, κατάλαβες. Θέλω να πω, δεν μπορεί να πεις εντύπωση ότι δεν τα καταλαβαίνεις mm-hmm. αυτά που διαβάζεις. Γιατί υπάρχουν αυτές οι λέξεις, mm-hmm. υπάρχουν. Κοίταξε τώρα που λέγαμε για τον Αλέξανδρο. Λες, Αλέξανδρος είναι αυτός που σε υπερασπίζεται από τους άντρες που έρχονται mm-hmm. να σε σκοτώσουν. Και παλιό όνομα, υπήρχε και πριν από mm-hmm. τον Μακεδόνα. Λοιπόν, και λέμε σήμερα Αλεξίσφαιρο. Αλεξίσφαιρο, τα πάμε, αλεξίπτωτο, σε προστατεύει ναι. από την πτώση. Αλέξανδρος, μάλιστα. Δηλαδή, όταν ξέρεις αρχαία, ξέρεις τα πάντα. Άρα, εσείς είστε υπέρ των αρχαίων, ότι δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι αν δεν ξέρεις αρχαία, δεν ξέρεις τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τι λες και κάνεις λάθη αστεία. Διότι είναι ολοφάνερο. Αν προσθέσεις δε και τα λατινικά, ξέρεις ότι το πρώτο αλφάβητο το κάνανε με κλαδάκια δέντρων. Άρχισαν να γράφουνε τους ήχους. Και κάθε γράμμα είχε το κλαδάκι του. Είναι πολύ ρομαντικά, όλα αυτά τα διαβάσεις. Είναι τόσο ωραίοι αυτοί οι μύθοι που κάλυψαν τα πάντα. Αλλά όταν θυμώνω πάρα πολύ που λένε να φύγουμε από την Ευρώπη. Μα η Ευρώπη είναι δική μας. Εμείς τις μάθαμε. Η Ευρώπη να φύγει γράμματα. Από εμάς. Η Ευρώπη να φύγει από εμάς. Όχι, ο Βοράς να φύγει. Η Γερμανία να φύγει που δοκίμασε δύο φορές έναν αιώνα να καταστρέψει τον κόσμο. Εμείς να φύγουμε από τον τόπο μας. Η Κλυτεμνίστρα ήταν γυναίκα του βασιλιά της Πίζας. Η Πίζα ήταν ιταλική. Θα μου πεις ότι η Νάπολη που λέγεται νέα πόλη είναι ξένη, λέει, ξένη πόλη. Την αισθάνεσαι ξένη εσύ όταν ακούς. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή από την κυρία Σόκου. Εμείς είμαστε η Ευρώπη. Να φύγουν οι Γερμανοί, να φύγουν οι Βόρειοι. Να φύγουν οι Βόρειοι, δεν τους θέλουμε τους Βόρειους. Portugal, έτσι, οι pigs που λένε, Portugal, Italy, έτσι, που μας λένε για μας ότι οι Νότιοι είμαστε, να μην το πω τα γουρούνια της Ευρώπης. Όχι, λένε, εγώ θα σου πω ένα πράγμα, γιατί και ο αγγονός μου έγραψε στα ιταλικά σχολεία, μα τελειώνεις το γυμνάσιο, στο λυπούμε, κάνεις μια διατριβή όπως κάνουμε εμείς στα πανεπιστήμια. Και διάλεξε αυτό την επιρροή, έχει το κλίμα και ο τόπος. Λοιπόν, παλιά ο Κικέρον λατινικά έχει γράψει «Προσπαθούμε να εκπολιτήσουμε τους Γερμανούς που τους έχουμε κατακτήσει, τουλάχιστον να μην γένε ζωντανούς τους εχμαλώτους και δεν τα καταφέρνουμε». Αλλά πώς να τους κατηγορήσει κανείς που ζουν σε ένα τόσο άγριο τοπίο με τα τόσο ελεηνό καιρό. Ενώ εδώ είμαστε επιπόλαιοι και κλέφτες και χαριτωμένοι, διότι όλα είναι στα μέτρα του ανθρώπου στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν υπάρχει βουνό που δεν μπορεί να το σκαρφαλώσεις. Δεν μπορεί τίποτα.
Ακόμα και στη θρησκεία είμαστε αλλιώτικοι, είναι η δική μας ορθοδοξία από τη ρωσική. Γιατί εδώ δεν έχουμε θολούρες και ομίχλες και μυστικισμούς και τέτοια πράγματα. Τα πράγματα έχουν καθαρά περιγράμματα, ας το πούμε έτσι. Και δεν μπορείς να το ρίξεις στην πολύ θολούρα. Και να σου πω και κάτι νόστιμο που κάνανε εδώ οι χριστιανοί. Είμαστε το μόνο μέρος στον κόσμο που στην Παναγία της βάλαμε πανοπλία. Σε όλα τα μέρη, τα και τα ορθόδοξα παντού, είναι μόνο και αποκλειστικά η γλυκιά Μανούλα. Και όπως ξέρεις, πιθανόν εγώ το ξέρω από τον Τσαρούχη που μας μάθαινε και βυζαντινή αγιογραφία, δεν μπορείς να της δώσεις ή να τη βάλεις άλλο χρώμα, να της αλλάξεις. Κανέναν Άγιο βυζαντινής σχολής δεν μπορείς να τα αλλάξεις αυτά τα πράγματα. Είναι καθορισμένες συνταγές για το δέρμα του Άγιου Τάδε, είναι όλα, τι θα φορέσει mm-hmm. καθένα. Λοιπόν, η Παναγία έχει ορισμένες στάσεις, η κυλικοφιλούσα ή δεν ξέρω πια, ξέρεις. Είμαστε οι μόνοι που την κάπτης βάλαμε πανοπλία και είπαμε ότι υπερμάχο στρατηγό ήταν η κητήρια. Γιατί? Γιατί οι τότε χριστιανοί για να επιβάλλουν τη θρησκεία τους στην Ελλάδα, τα κατάφεραν σε πολλά σημεία. Αλλά θρησκεία τώρα, χωρίς Παρθένα οπλισμένη ή την Αθηνά. Και κάνανε ένα μικρό κοκτέιλ επίσης μεταξύ των δύο αυτών. Επίσης τη λατρεία της Παναγίας σε πολλά μέρη τη φέρανε 400 χρόνια μετά το θάνατο, μετά το Χριστό. Και γιατί κατάλαβαν ότι ο κόσμος δεν μπορεί μια θρησκεία χωρίς γυναίκα. Mm-hmm. Κυρία Σόκο, κλείνοντας αυτήν τη ζωή έτσι που μας πήγατε από το Hollywood στις Κάνες, εδώ στην Ελλάδα, μας είπατε τόσα πράγματα και για τη γλώσσα μας. Στη Ρωσία που έχω πάει σε πλήρη κομμουνισμό, να πήγαιναν μερικοί κομμουνιστές εκεί τότε να δούμε τι ωραία περνάνε. Θα τους έκανε καλό. Θα τους έκανε καλό. Α, πάρα πολύ καλό, δεν φαντάζεσαι. Τώρα, τι κρατάτε εσείς, το βιογραφικό σας λέει, Ρωζίτα Σόκου, δημοσιογράφος, συγγραφέας, μεταφράστρια, κριτικός. Τι κρατάτε εσείς από όλα αυτά, δηλαδή αν έπρεπε να βάλετε. Δασκάλα. Αυτό μου αρέσει και γι' αυτό μελέτησα ακόμα και έμαθα όλες αυτές τις μυθολογίες και όλα αυτά. Γιατί όλο το θέατρο, όταν μπήκαν μέσα οι χριστιανοί για να επιβάλλουν την καινούργια θρησκεία, έσφαξαν τα 3/4 του πληθυσμού εδώ και γκρέμισαν όλα τα θέατρα, δηλαδή όλες τις εκκλησίες. Έκαψαν βέβαια τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που για μένα είναι μεγαλύτερη καταστροφή που έχει γίνει στον κόσμο. Εκεί χάθηκαν από 100 τραγωδίες του Ευρυπίδη, μείνανε 6-7 πόσες μείνανε. Θέλω να πω ότι χάσαμε τα πάντα, χάσαμε όλες τις αρχές επιστήμες, γιατί σήμερα ανακαλύπτουν ότι είχαμε βρει τα πάντα. Και τώρα η ερώτηση είναι, γιατί οι Έλληνες είχαν βγει τότε πιο έξυπνοι και βρήκαν όλα αυτά και γράφανε τραγωδίες όταν οι άλλοι μιλούσανε, οι Άγγλοι μιλούσανε μέχρι το 1066, το 1066 που μπήκε ο Γουλιέλμος ο κατακτητής, μιλούσανε με μονοσύλλαβα, δεν είχαν άλλες λέξεις. Γιατί εμείς τα κάναμε όλα αυτά? Γιατί, δασκάλα Ροζίτα? Γιατί είμαστε ναυτικοί. Γιατί όταν χωρίσαμε από την αυτήν, όλα τα χιλιάδες νησιά μας ήταν οι κορυφές των δέντρων και ο ναυτικός δεν μπορεί να μείνει με κλειστό το. Γι' αυτό μείναμε και είχαμε ναυτική υπεροχή έναντι των άλλων και τους μεγάλους που είχαν. Γιατί πηγαίνει σε πολλά μέρη και μαθαίνει πως υπάρχουν άνθρωποι με άλλο χρώμα, με άλλες ιδέες, με άλλες θρησκείες, με άλλα ήθη και έθιμα. Και αυτό διευρύνει το μυαλό του. Οι Έλληνες πηγαινορχόντουσαν στην Αμερική έτσι. Σιγά να μην περιμέναμε τον Κολόμβο. Ο Όμηρος περιγράφει αστερισμούς που υπάρχουν στην Αμερική και δεν τους βλέπει η Ευρώπη. Νομίζω με τη δασκάλα Ροζίτα θα πρέπει να κάνουμε πολλά 2 ώρα ακόμα. Όχι, γιατί όχι, φτάνει. Πραγματικά δεν ξέρει κανείς που να βάλει τελεία. Βάζει άνω τελεία και συνεχίζουμε και ανοίγουμε τεράστια κεφάλαια. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ που και μας ανοίξατε το σπίτι σας, την καρδιά σας, μας δείξατε εδώ φωτογραφίες που δεν έχετε. Εγώ αγαπώ πολύ τους ανθρώπους. Ξέρεις ότι ήρθε μια φορά ένας εργάτης να μου κάνει μια δουλίτσα στο αυτό και όταν έφευγε του έδωσα μια πολύ ωραία καινούρια τσάντα γιατί μου είπε ότι έχει κόρη.
Δηλαδή, δοτική είσαστε, πολύ, έχω πολύ, μια πολύ. Μανία να, και να, να δίνω πάρα πολύ. Να δίνετε και το δίνετε για κάθε φορά που είναι ανοιχτό το σπίτι σας ακριβώς και μαζεύονται. Και όλοι, θέλω να πω ότι ωραίες. Αυτό μου το έχει μάθει και σε μεγάλο μέρος, το έχω ασκήσει με τον Μάριο, ο οποίος για μένα μου έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή. Ο Μάριος Βραγκούλης. Ναι. Να κλείσουμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια για τον Μάριο που δεν τον ναι, αγγίξαμε. Γιατί κοίταξε να δεις. Όταν ο Μάριος είναι ο άνθρωπος που αν του πεις για να βγει καλά αύριο η συναυλία, πρέπει να πάρεις αυτό το χάπι και θα πεθάνεις, θα το πάρει. Δηλαδή έχω ζήσει τέτοιου είδους παρόμοια σκηνή που ζήτησαν και υπογραφή του για να μπορέσει μια φορά που είχε την πλάτη του στο Μόναχο νομίζω ήταν. Λοιπόν, εγώ τον Μάριο δεν τον είχα δει και μου είχα πει μόνο η κόρη μου που έκανε τότε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών, κοίτα τι έχει κάνει, λέει, στην Αμερική, αυτό, στην Αγγλία, λέει, αυτό το παιδί έχει κάνει το Μιζεράμπλ, έχει κάνει το Βασιλιάς και εγώ, λέει, και είναι μικρός και το ένα και το άλλο. Εγώ επειδή δεν ασχολούμαι με μουσική, δεν πήγα στο Ηρώδιο να το δω αυτό το παιδί που μου το ανέφερε έτσι. Και μια μέρα, και δεν πήγα και στην πρεμιέρα του Γκρίζ, γιατί ήμουν στη Θεσσαλονίκη λόγω φεστιβάλ. Εκείνη όλη η εποχή, 1,5 χρόνο, ήταν μετά το θάνατο του Ρουντόλφ, του Νουρέγγιφ, και εγώ είχα γίνει ένα θηρίο. Πρώτον, είχα ξαναπάθει βρονχικά, τα οποία δεν μου περνούσανε. Κάναμε με το ΒΑΙ 3 σειρές διαφόρων, ακόμα και παλαιών αντιβιώσεων, και δεν έπιασε τίποτα. Έβηχα από το πρωί σαν το βράδυ, έγραφα τα ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη στο κρεβάτι μου. Πήγαινα μόνο και έβλεπα την ταινία, γύριζα πίσω και έμενα στο κρεβάτι ως την άλλη μέρα το πρωί. Τότε με τα φάξ ερχόντουσαν. Και είχα γίνει επιθετική και έβριζα το σύμπαν κλπ. Και ένα βράδυ... Ο Μάριος. Μου λες εσύ. Α, εγώ. Εσύ. Εγώ. Εσύ. Για να δούμε τώρα. Με παίρνεις και μου λες, έχουμε ένα αφιέρωμα στο Μίμη, στο Χάραμα. Και εγώ λέω, δεν ξέρω τι θα μου έρθει, τι θα κάνω. Λέω, γιατί εγώ δεν πάω σε κέντρα, γιατί έχει φασαρία. 1997 και ήμουν και έγκυος. Μάλιστα. Και λέω εγώ. Ναι. Και λέω εγώ. Δεν μπορώ γιατί κάνει φασαρία, μου λες όχι, δεν θα είναι το πρόγραμμα του κέντρου, θα είναι μόνο τα παλιά ωραία τραγούδια του Μίμη. Λέω όπως μου έρθει, λέω όπως μου έρθει. Πέφτω στο κρεβάτι μου, αρχίζω να κάνω τα σταυρόλεξα. Με παίρνει τηλέφωνο η Μαρλέν Καρέρ. Λέει, είμαστε όλοι εδώ, σε περιμένουμε. Μη με κυνηγάτε σπίτι μου, αφήστε με ήσυχη. Μπαμ, και την κλείνω. 12 παρατέταρτο, σορκίζομαι, σηκώνομαι, ντύνομαι, βγαίνω έξω, χειμώνας, άδειος ο δρόμος, περνάει ένας, μπαίνω μέσα, λέω Χάραμα. Κυρία Ροζίτα, εσείς τι πάτε να κάνετε. Του εξηγώ ότι δεν είναι το κανονικό, του αναφέρω το Μίμη, τον οποίο βεβαίως και αυτόν τον ήξερε. Ξαναανεβαίνω στην υπόλοιψή του ότι γύρισα νύχτα στα Χαράματα. Και φτάνω εκεί, κόσμος, ο κόσμος σε χάλαγε. Και ήταν τα κέντρα, έτσι ήταν οι λουρίδες, τα τραπέζια και πάρα πολλοί κόσμος και λουλούδια και πράγματα. Και κάθομαι εγώ εδώ που ήταν ο Δαλιανίδης, η Μαρλέν και όλοι οι άλλοι. Και είδα στο πλαϊνό που ήταν της Ρένας, της Βλαχοπούλου. Από τότε μου λένε ότι είμαι θεία του. Δεν είμαι θεία του, δεν έχω καμία σχέση με το φραγκουλέικο. Λοιπόν, και λέω... Και όλα αυτά εγώ, δηλαδή σας κάλεσα εγώ την ίδια μέρα. Μα γι' αυτό τι σου λέω, αποκάλυψη απόψε. Κι άλλη αποκάλυψη είδες. Λοιπόν, εσύ, λοιπόν, βλέπω το Μάριο με μια κοπελίτσα και φιλιόντουσαν. Α, λέω ζευγαράκι, αλλά δεν έδωσα προσοχή βέβαια. Τι πλάτες έβλεπα από εκεί και κάθισα εκεί πέρα και έλεγε κάποιος, ένα παιδί έλεγε κάτι και του είπε ο Μίμης να το πει και ο Μάριος και το είπε. Και εντωμεταξύ με βλέπει από μακριά ο Λάμπης ο Ταγματάρχης, ο οποίος βγάζει ένα λουλούδι από ένα από τα αμέτρητα καλάθια. Και έρχεται το λουλούδι από χέρι σε χέρι και το τελευταίο χέρι ήταν ο Μάριος, ο οποίος γυρίζει, με βλέπει, με πιάνει έτσι και μου λέει «Εγώ σας αγαπώ». Και όλη μου η οικογένεια και δεν ήρθατε να με δείτε στον Γκρίζ. Λέω «Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, όχι να έρθετε σας παρακαλώ». Λέω «Εντάξει, αλλά δεν είναι πως είδα το νόστιμο παιδάκι, είδα ένα πράγμα πρισμένο έτσι, ένα χάλι». Τα άμαθα ύστερα το τι έγινε. Και πήγαμε με τον Τέλη εκεί πέρα.
Και όλη την ώρα που έβλεπα το έργο να λέω μέσα μου, τέτοια ταλενδάρα δεν θα κάνει καριέρα που είναι τόσο άσχημο το κακόμοιρο. Πάμε στο καμαρίνι, ντράπηκε, έβαλε μια πετσέτα και ήταν εδώ σαν πουρές, ήταν, ξέρω εγώ, σαρίζ, ήταν, δεν ξέρω πώς ήταν. Λέω, αυτό δεν έχει ελπίδα από αυτή την άποψη. Αλλά πήγαινα κάθε βράδυ, γιατί είχα τις καλές θέσεις και επερχόντασαν οι φιλινάδες μου και το ένα και το άλλο, και του λέω να σου κάνω ένα προφάιλ. Να το κάνουμε. Και έρχεται σπίτι, λέω μέσα μου, αν φέρει λουλούδι ή σοκολατάκι, κομμένος. Και κατεβαίνω κάτω, στο έχω πει αυτό το πίσω. Και γελάω, βγάζει από το αυτοκίνητό του, βγάζει μια σακούλα του μπακάλι γεμάτη ποσατέμπους, στραγάλια και σταφίδες και μου λέει, για σας. Λέω, εντάξει, αυτό εγκρίνεται. Πάμε απάνω και ξαφνικά αρχίζω εγώ και μιλάω. Εγώ 1,5 χρόνο το όνομα του Ρουντόλφ δεν το είχα προφέρει. Είχα κλείσει τα τηλέφωνα, ήταν όλα, να μην με γιατί μου τηλεφωνάγανε από τα κανάλια. Για τον Ουρέγεφ λέμε. Ναι. Λοιπόν, τίποτα. Μίλησα για πρώτη φορά. Λοιπόν, ήμουν καλεσμένη στα γενέθλια της Μίτσης της Κουγιουμτζόγλου και σηκώθηκε να φύγει και αυτό. Σου λέω, ένα χοντρό παιδί, άσχημο φρίκι. Και, πώς το λένε, και φτάνω εκεί και μου λένε, τι σου συμβαίνει, εσύ βγάλεις ακτίνες δεξιά και αριστερά. Και μία μέρα, την ώρα που κάναμε τη συνέντευξη τηλεφωνικά, ώσπου να πάει από το σπίτι του στο θέατρο, μου λέει, είμαι στο νοσοκομείο, δεν είμαι στο θέατρο. Τι είχε συμβεί. Αυτόν, για να κάνει οικονομία ο τύπος, είχε διώξει τους Άγγλους για να ρίξει το Μάριο, είχε φέρει όλους τους Άγγλους να κάνουν τα πάντα. Αλλά τους έδιωξε, γιατί αφού τον κατάφερε και υπέγραψε, τους έδιωξε. Mm-hmm. Και είπε ο Άγγλος, εσύ που το ξέρεις το έργο, το είχε παίξει έξω. Σε νεαρή, ας πούμε, έκδοση. Που ξέρεις να τους μάθεις εσύ το χορό. Το παιδί ήξερε να χορέψει, αλλά δεν ήταν επαγγελματίας. Και ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε να περπατήσει. Και για να μην χαλάσει την παράσταση, άρχισε κρυφά από όλο τον κόσμο να παίρνει αυτό, πώς το λένε, κορτιζόνι. Κάθε μέρα παραπάνω. Μας είπατε όμως ότι σας έσωσε τη ζωή. Πώς σας την έσωσε τη ζωή? Ε? Είπατε, μου έσωσε τη ζωή. Το ότι εγώ ξαφνικά βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένα τρομερό μαγνητισμό απάνω μου. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να τρώμε σε γωνία τραπεζιού, εγώ να τρώω με το δεξί, να του κρατάω το χέρι έτσι και να τρώει με το αριστερό. Να μου ακουμπάει στον ώμο τα χέρια του για να μου περάσουν. Αυτό το είχατε να το νιώσετε από τον Ρέγεφ? Όχι. Δεν είχε τίποτα το αισθηματικό. Πιστεύω ότι ο Μάριος έχει ένα μαγνητισμό, όπως και ο Γιάννης ο Μανολάκης δεν μπορούσε να φορέσει ρολόι, σταμάταγε. Mm. Όπως έχω μια άλλη φίλη που νιώθει το σεισμό των δύο. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια τέτοια, ας πούμε, έτσι. Οπότε νομίζω ότι μου κάνετε και το ωραίτερο φινάλε τώρα, να ξέρω. Να ξέρεις. Γύρω από όλα αυτά που έχουν ακουστεί και που του έχετε γράψει και βιβλίο του Μάριου, ότι εγώ ήμουν τελικά η αιτία να γνωριστείτε, έτσι. Σας γνώρισα εγώ. Ναι. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο που μου κάνετε σε αυτή την εκπομπή. Όχι. Εγώ σας το φύλαγα για το τέλος, γι' αυτό σου θύμισα. Δεν πήγαμε για το Μάριο. Δεν είπαμε για το Μάριο. Οπότε, εμείς δεν είμαι ραντεβού σε άλλο 2 ώρες με την κυρία Ροζίτα Σόκου. Διότι είστε ανεξάντλητοι και εύχομαι να είστε πάντα έτσι και να έχετε πάντα να μας πείτε καινούργια πράγματα. Γιατί εγώ ξέρω ότι αύριο το πρωί που θα σας πάρω τηλέφωνο θα μου πείτε καινούργια και θα πω, αχ, και αυτό δεν το βάλαμε στην εκπομπή. Θα ξανάρθουμε εδώ. Να πούμε τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σόκου. Δασκάλα Ροζίτα. δασκάλα για πολλούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι με έκανε ο Μάριος επιπλέον, με έκανε καλά, με έκανε να ξαναγράψω, με έκανε να ξεχάσω τα άλλα. Ήτανε τόσο έντονη η παρουσία του που κάλυψε τα πάντα. Και είναι ένα, και δυστυχώς για μένα, είναι και αυτός ένας άνθρωπος που όλα τα δίνει στους άλλους και μεθαύριο δεν θα έχει να φάει.
Ελπίζουμε σε αυτό να διαψευστείτε, γιατί έχετε πει πολλές αλήθειες. Εδώ να μην διαψευστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυστηρά μεταξύ μας, αλλά εδώ μάθατε πολλά. Από ένα πάκο φωτογραφίες, από μια Ροζίτα Σόκου που δίνει. Είναι σκληρή στην κριτική της. Δεν κρύβεται, δεν μασάει τα λόγια της. Στενοχωρεί αρκετούς, αλλά λέει και πολύ μεγάλες αλήθειες. Εγώ την ευχαριστώ από καρδιάς για όσα μου έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια, για όσα έχω μάθει και μαθαίνω. Και αύριο πρωί που θα τηλεφωνηθώ μαζί της, θα μάθω και άλλα καινούργια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ροζίτα Σόκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Μακάρι να διασκεδάσουν και όλοι αυτοί που θα σε δουν. Για εγώ τώρα σου έχω εξηγήσει και σ' αγαπάω, αλλά ντρέπομαι να τα ξαναπώ. Να το πείτε για φινάλε, το ωραιότερο φινάλε, γιατί με αγαπάτε. Να το πείτε. Ακόμα εγώ την αγαπάω γιατί όταν η Λουκίλα γνώρισε ένα φίλο μου, είχε εγκαταλείψει σχεδόν τη ζωή του, την ψυχολογική, την πνευματική, τα πάντα, ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος. Να το καταθέσετε, δεν... Το λέω σε όλους και αυτή τον επήρε και τον εβούτυξε από εκεί και τον ανέβασε. Γιατί, είπαμε, η γυναίκα μπορεί να μην έχει ψυχή σύμφωνα με τους χριστιανούς, αλλά έχει μία δύναμη όταν θέλει και εσύ είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος. Είναι από τις λίγες γυναίκες που έχουν επιβληθεί. Εγώ συνήθως στις γυναίκες τις βαριέμαι λιγάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εσείς μιλάτε για τον άντρα της ζωής μου. Οπότε, διότι για εκείνον μπορεί ακριβώς όπως λέτε να είχε, μιλάμε για το Μίμη βέβαια, να... Μην ήθελε να ζήσει άλλο, αλλά εγώ έζησα μαζί του το 99% της ενήλικης ζωής μου, οπότε άξιζε. Κοίταξε, όταν βρει κανένας στη ζωή του έναν προορισμό και αυτός ο προορισμός πάει καλά, δεν νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει η ζωή ή ό,τι ονομάζουμε Θεός αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ροζίτα Σόκου. Πάρα πολύ.